Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, με την προεκλογική περίοδο να εξελίσσεται με φόντο τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας. Απόψε από το στούντιο Χανίων της Κρήτη TV ανοίγουμε τη συζήτηση με καλεσμένους την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, υποψήφια βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποψήφιο βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταθάκη. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με το θέμα που απασχολεί έντονα τα τελευταία 24 ώρα. Παρατηρείται μια συνεχιζόμενη πρωτοφανής τουρκική προκλητικότητα. Παραδέχτηκε και η τουρκική πλευρά ότι ο Πορθητής ήδη έχει ανοίξει τρύπα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι συνιστά αυτό για εσάς, κύριε Μπακογιάννη. Συνιστά, όπως πολύ σωστά είπατε, μια πρωτοφανή πρόκληση, μια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η γενική θέση όλων των Ευρωπαίων εταίρων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμφανίζει έναν Ερντογάν ο οποίος ακολουθεί μια στρατηγική η οποία πρακτικά λέει ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε εκμετάλλευση πετρελαίου ή φυσικού αερίου στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. Έχει ρίξει όλα του τα όπλα στο τραπέζι, έχει στείλει δύο σκάφη. Εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω και από μια χθεσινή συζήτηση που είχα δεν είναι βέβαιο εάν πραγματικά έχει τρυπήσει ή δεν έχει τρυπήσει, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο και να ακουμπήσει το βυθό έχει δημιουργήσει τελεσμένα. Η όλη εικόνα είναι μια εικόνα αυξημένης έντασης. Η Ελλάδα απευθύνεται στους Ευρωπαίους εταίρους της και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν μηνύματα προς την Τουρκία. Έχω κάποιες αμφιβολίες αν αυτά τα μηνύματα από την Ευρώπη είναι επαρκή σήμερα. Θέλω να ελπίζω ότι η αυριανή Σύνοδος Κορφής θα στείλει ένα ισχυρότερο μήνυμα, το οποίο ευθέως θα μιλάει για κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι μια κατάσταση η οποία θέλει ψυχραιμία, θέλει νυφαλιότητα. Είναι η αποκορύφωση μιας σειράς ενεργειών, οι οποίες όλο τον τελευταίο καιρό μας προκάλεσαν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Δεν πιστεύω, για να προλάβω και την τελευταία ερώτηση, ότι αυτή τη στιγμή στη στρατηγική της Τουρκίας είναι η δημιουργία, στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία ενός θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα. Δεν νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος της αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της είναι να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλα τα όπλα και κάποια στιγμή να δημιουργήσει τέτοια δεδομένα ώστε η διαπραγμάτευση την οποία θέλει να κάνει με τον Τραμπ και τον Πούτιν ο κύριος Ερντογκάν στην επερχόμενη συνάντηση να είναι μια διαπραγμάτευση που θα την κάνει η Τουρκία από θέση ισχύως. Κύριε Σταθάκη. Εντάξει, είναι μια πρωτόγνωρη πρόκληση αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Αφορά πλέον ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό δεδομένο για την περιοχή. Όπως ξέρετε, όλη η περιοχή έχει αναπτύξει ένα σύνολο εκμεταλλεύσεων από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει φτιαχτεί και μια συμπαγή συμμαχία όλων αυτών των χωρών, ώστε να συντονίζουν τις ενέργειές τους και να... εν μέσω όλων αυτών των δεδομένων, η Τουρκία κάνει όντως προκλητικές κινήσεις, πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε κανόνα δικαίου. Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, που είναι αυτονόητο με βάση τους διεθνούς κανόνες και την αναγνώριση ότι μιλάμε για ένα ενιαίο κράτος με ενιαία οικονομική ζώνη, η προκλητικότητα αυτή βρίσκει, συμμερίζομαι απόλυτα, την πλήρη αντίθεση της διεθνούς κοινότητας. Η ελληνική πλευρά ακολουθεί ουσιαστικά τα βήματα της κυπριακής κυβέρνησης όσον αφορά τη διεθνή διάσταση και την προσπάθεια να αντιδράσουν και να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις απέναντι στην Τουρκία στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την Ευρώπη. Έχω μια μικρή επιφύλαξη για τα λεγόμενα από την τουρκική πλευρά ότι έχουν φτάσει
στο έδαφος ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι κάνουν υπερβολικές δηλώσεις που έχουν ένα στοιχείο αξιοπιστίας. Για κάποιον που ξέρει την τεχνική διάσταση αυτών των πραγμάτων, διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις και νομίζω ότι και η κυπριακή πλευρά διατηρεί αυτές τις επιφυλάξεις. Νομίζω ότι γίναν δύο σωστά βήματα. Το ένα είναι ότι η κυπριακή πλευρά αντέδρασε έντονα, οπότε οι εταιρείες οι διεθνείς που είχαν συμβάσεις αναγκάζονται να αποχωρήσουν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της δυνατότητας να κάνει βήματα συγκεκριμένα για την πολύ υψηλή τεχνολογία σε αυτά. Και το δεύτερο φυσικά η συνάντηση αύριο Σύνοδος Κορυφής που ελπίζουμε να έχει ένα ισχυρότερο μήνυμα προς την Τουρκία. Θεωρώ και εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα θερμού επεισοδίου, είναι μια κλιμακούμενη προσπάθεια της Τουρκίας, η οποία έχει ανοίξει 30 μέτωπα, έχει και εσωτερικό μέτωπο πολύ οξυμένο και προσπαθεί να διαμορφώσει όσο το δυνατόν να ανοίξει καινούργια μέτωπα προκειμένου να μπορέσει να συζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί αυτά. Αν υποθέσουμε όμως ότι η Τουρκία συνεχίσει αυτή την πρόκληση και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αν για παράδειγμα προχωρήσει κάποια τέτοια ενέργεια στο Καστελόριζο, υπάρχει στη χώρα μας το μίνιμουμ της εθνικής συνεννόησης, κύριε Σταθάκη? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Είναι αυτονόητο ότι στο θέμα αυτό υπάρχει εθνική σύμπνοια. Δεν μπορώ να σκεφτώ οποιοδήποτε περίπτωση να αυτή η εθνική σύμπνοια να διαταραχθεί. Ρωτώ γιατί η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τη συγκάλεσε τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για λόγους προεκλογικής σκοπιμότητας. Η συζήτηση αυτή νομίζω ότι έκλεισε το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία στην Κύπρο, τα αντίστοιχα και εδώ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά στο επίμαχο θέμα της πρόκλησης και της από κοινού αντίδρασης, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που μπορεί να διαταράξει την εθνική σύμπνοια απέναντι σε αυτό το θέμα. Ειδικά στο μείζον θέμα που θίξατε, αν τυχόν προκύψει πρόκληση απέναντι σε θέματα ελληνικής ΑΟΣ. Συμφωνείτε, κύριε Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, συμφωνώ ότι βεβαίως όλοι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το Καστελόριζο, την υφαλοκρηπίδα του, τα νερά του και εν πάση περιπτώσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εξίσου πατριώτες είμαστε και οι μεν και οι δε. Άρα, επ' αυτού δεν έχω καμία διαφωνία. Τώρα, για το ΚΙΣΕΑ έχω διαφωνία, διότι το ΚΙΣΕΑ δεν είχε κανένα λόγο να συγκληθεί εκείνη την ημέρα. Το ΚΙΣΕΑ δεν είναι όργανο αποφάσεων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα ήταν απολύτως λογικό να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός μία συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του και τον Υπουργό Άμυνας του. Το ΚΙΣΕΑ συγκαλείται όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις στρατιωτικής υφής. Δηλαδή, αν πρόκειται να μεταφερθούν στρατεύματα, αν πρόκειται να γίνουν αγορές εξοπλισμών κτλ. Αυτός είναι ο ρόλος του ΚΙΣΕΑ. Άρα η δραματοποίηση με τη σύγκληση του ΚΙΣΕΑ απλώς και μόνο ως επικοινωνιακό μέσο, νομίζω πως ήταν μια λανθασμένη κίνηση. Εάν πράγματι ο Πρωθυπουργός είχε κάποια πληροφορία την οποία εμείς δεν είχαμε, που νομίζω πως μέχρι τώρα οι πληροφορίες μας είναι αρκετά καλές, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί, ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι, να είχε μια πληροφορία την οποία δεν είχαμε και να τη θεωρεί εξαιρετικά σοβαρή, θα περίμενε κανείς από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αν μη τι άλλο, να ενημερώσει τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, κύριε Σταθάκη. Δηλαδή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πιθανώς αύριο να έχει την ευθύνη διακυβέρνησης αυτής της χώρας, η άλλη αρχηγή των κομμάτων, σε περίπτωση που πράγματι ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι τα πράγματα είναι τόσο πολύ σοβαρά, να ακολουθήσει την πολιτική της Κύπρου, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων ενημερώνονται συνεχώς, και ταυτόχρονα να αποφύγει μια δραματοποίηση η οποία τελικώς απεδείχθη χωρίς περιεχόμενο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε ένα εθνικό μέτωπο. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση, η μόνη, από τα χρόνια της μεταπολίτευσης που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, και επειδή είχα πάντα την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής, είτε ως υπουργός είτε ως αντιπολίτευση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πάντοτε
σε όλες τις κυβερνήσεις, είτε Πάγκαλος λεγόταν αυτός που είχε και ένα χαρακτήρα εκρηκτικό ο Πάγκαλος, είτε Κάρολος Παπούλιας, είτε Γιώργος Παπανδρέου, είτε εμείς τέλος πάντων με τη σειρά μας, ο Αβραμόπουλος, εγώ κτλ. Είχαμε πάντοτε μία βασική αρχή, ότι για θέματα εξωτερικής πολιτικής μείζωνος σημασίας, όπως είναι το μακεδονικό, τα ελληνοτουρκικά, η Αλβανία, γιατί τώρα έχουμε και καινούργια που σκάνε, ενημερωνόταν πάντοτε η αντιπολίτευση. Αυτό σταμάτησε επί Κοντζιά, πλήρως. Ο Κατρούγκαλος δεν άλλαξε συμπεριφορά. Έχω την αίσθηση, κύριε Σταθάκη, ότι αυτό είναι γραμμή κεντρική πλέον, όταν δύο υπουργοί το κάνουν. Και νομίζω πως είναι εις βάρος της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε χωρισμένοι. Δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες, για να είμαστε ειλικρινείς. Η εμπειρία του ενός μπορεί να βοηθήσει τον άλλον σε κάποια θέματα. Η γνωριμία ή σε βάθος ανάλυση μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Εμείς δεν έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι που καταλαβαίνουμε από εξωτερική πολιτική. Θα ήλπιζα ότι την ίδια αλαζονία δεν θα την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, η μέχρι τώρα εμπειρία μας λέει ότι ο καθένας στην Ελλάδα κινείται μόνος του στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Θέλει να απαντήσετε, κύριε Σταθάκη. Να απαντήσω. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής, δεδομένου ότι η συνεννόηση και η επικοινωνία υπάρχει. Πού? Στο μείζον θέμα, θα έρθω και με τα παραδείγματα ακριβώς όπως έγινε, γιατί και σε θέματα που υπήρξε μεγάλη διαφωνία, όπως το μακεδονικό, ο κύριος Κοντζιάς ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων, όχι στην πρώτη φάση, όταν ήταν η περίοδος των διαπραγματεύσεων. Ενημέρωσε τα τελεσμένα. Όχι. Πριν κλείσει λοιπόν η διαπραγματεύση, όταν είχε φτάσει σε ένα όριμο σημείο, άνοιξε η ενημέρωση με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, απευθείας από τον κύριο Κοντζιά. Και νομίζω... Δεν είναι αλήθεια αυτό, κύριε Σταθάκη. Αλήθεια είναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμένα θα με ενημέρωνε ο κύριος Κοντζιάς. Σας διαβεβαιώ, δεν με ενημέρωσε. Κάλεσε. Σας το λέω με τα βεβαιότητος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούσε να έχει ούτως ή άλλως ενημέρωση από τον Κοντζιά. Ο αρμόδιος ήμουνα εγώ. Ο αρμόδιος δεν εκλήθη. Και η μοναδική συζήτηση που έκανα με τον κύριο Κοντζιά ήταν πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, που είχα την ευκαιρία να του πω: πρόσεχε, μην κάνεις το λάθος με τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα, διότι εκεί θα σου τη στήσουν. Του τη στήσανε, το υπέγραψε και σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης του κύριου Κοντζιά. Μπορούμε να συζητήσουμε επί Μακρόν, αν θέλετε. Θεωρώ όμως ότι είναι μια συμφωνία την οποία, όπως γνωρίζετε, το σύνολο της διεθνούς κοινότητας επικρότησε. Βέβαια. Και εγώ για τη Βόρεια Κορέα πάντα έχω σωστή άποψη. Ναι. Το σύνολο της διεθνούς κοινότητας επικρότησε. Δεν την επικρότησαν στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας η άλλη πλευρά, και στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία τελευταία αρχίζει και αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τα θετικά αυτής της συμφωνίας. Αλλά επανέρχομαι στο θέμα της ενημέρωσης. Νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλα αυτά τα χρονικά, πέρα από τα δύο πολύ μεγάλα θέματα, είχε μια ομαλή λειτουργία σε σχέση με το σύνολο των συμβουλίων που συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον δύο φορές για τα ενεργειακά με κάλεσε συμβούλιο παρουσία όλων των κομμάτων. Άρα υπήρχε μια διαρκής συζήτηση και μια επικοινωνία, και είναι λίγο άδικαιος παραπλανητική σκέψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ακύρωσε βασικές πρακτικές που υπήρχαν στο παρελθόν. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση τώρα σε αυτό. Ο κύριος Σταθάκης ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα συμβούλιο το οποίο είναι βασικά διαδικαστικό. Μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί πρέσβεις, πάρα πολλοί αρμόδιοι, κάθε κόμμα φέρνει τρεις ανθρώπους κτλ. Χρήσιμο, πλην όμως όχι η βάση και η ουσία της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Η βάση, όταν θέλεις να ενημερώσεις, γιατί το έχω κάνει, κυρία Σταθάκη, γι' αυτό το λέω, είχα ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα προσωπικώς εγώ για το τι κάναμε στο Σκοπιανό,
Άρα έρχεται στο γραφείο σου και του λες την πραγματικότητα. Δεν του λες αυτά που θα διαβάσει αύριο στα site. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς όταν εννοούμε εθνική πολιτική και εθνική συνένεση, την εννοούμε στην πράξη. Την εννοούμε στην ουσία. Λέμε δηλαδή και πράγματα που δεν θα τα πούμε στην αγαπητή Βίκη σήμερα το βράδυ. Αυτό είναι το νόημα το οποίο έχει μια σοβαρή συμμετοχή της αξιωματικής και της άλλης της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω το θέμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχει κρυθεί. Ο ελληνικός λαός, κατά τη γνώμη μου, αυτό που επιθυμεί είναι ουσιαστική συνένεση στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν την είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και σε ό,τι μας αφορά, σας δηλώνω κατηγορηματικά, κύριε Σταθάκη, ότι αύριο το πρωί, όποιος από εσάς είναι υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, θα ενημερώνεται πλήρως. Εμείς δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να δημιουργήσουμε την παραμικρή έλλειψη εθνικής γραμμής σε αυτά τα θέματα, γιατί μπαίνουμε σε μία περίοδο, και νομίζω και εσείς και εγώ το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι εκρηκτική μετά από το θάνατο του Μόρση χθες. Και η κατάσταση στη Λιβύη είναι εκτός κάθε ελέγχου. Και η κατάσταση στη Συρία δεν λέει να ηρεμήσει. Και οι Τούρκοι έχουν τεράστια προβλήματα, στα οποία αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Σταθάκης, και με τη Συρία και με την Αίγυπτο και με το Ιράν τώρα. Άρα είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά ανήσυχη και ταραγμένη στη φάση που ζούμε. Και εμείς ως χώρα είμαστε στην κυριολεξία η αιχμή του δόρατος όλων σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, ως πυλώνας όμως σταθερότητας, ευρωπαϊκός πυλώνας, νατοϊκός πυλώνας κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, εθνική εξωτερική πολιτική, και σε σχέση με την Τουρκία χρειαζόμαστε μια βραχυπρόθεσμη, μέσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και αν διαβάσετε σήμερα όλα τα άρθρα, όλα, από όπου και αν προέρχονται, που ασχολούνται με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τονίζουν το ίδιο πράγμα. Ότι η Ελλάδα επιτέλους χρειάζεται στρατηγική. Δεν μπορεί να, η σχέση μας με την Τουρκία να είναι, επιτρέψτε μου μια πιο λαϊκή έκφραση, αρπακολατζίδικα. Δεν μπορεί να έρχεται μία μέρα ο Ερντογκάν εδώ, να ετοιμάζουμε τρεις μέρες μια επίσκεψη, να γίνεται φιάσκο αυτή η επίσκεψη γιατί δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Να φεύγει ο Ερντογκάν, να πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας να προσπαθήσει να μαζέψει τα ασημάζευτα, χωρίς να υπάρχει η σοβαρή προετοιμασία τέτοιου είδους επισκέψεων, ώστε να έχουν αποτελέσματα. Πάντως, ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα κατάφερε να φέρει τις ελληνικές ζώνες στην Ευρώπη και να γίνουν ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν δικαιώνει και την απόφαση της ελληνικής πλευράς να βάλει την υπογραφή της για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε διπλωματικό επίπεδο, σήμερα δεν έχουμε αποτελέσματα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα. Από την εποχή του κυρίου, η ένταξη της Κύπρου ξεκίνησε η στρατηγική επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990. Προχώρησε μετά αποφασιστικά από τον Μακαρίτη τον Κρανιδιώτη όταν επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια, έγινε μια επιτυχής διαπραγμάτευση τότε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η στρατηγική του Ελσίνκη, που ήταν η στρατηγική Σιμίτη, που την είχε εξαγγείλει τότε ο Σιμίτης, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, έτσι δεν υπήρχε καμία διαφωνία εκεί, ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ο στόχος, και άρα η διασφάλιση των δικών μας δικαιωμάτων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και των υπολείπων, μέσα από την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Σήμερα όμως δεν είμαστε εκεί. Σήμερα η ΜΕΝ Ευρώπη λίγο πολύ ξεκάθαρα λέει ότι δεν θα σε βάλουμε μέσα, κυρία Τουρκία. Οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό, άρα πάμε σε μια διαφορετική ειδική σχέση με την Τουρκία, και σε αυτή την ειδική σχέση με την Τουρκία, μακροπρόθεσμα, η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική, διότι ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει είναι τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων να κανονιστούν, τα δικά μας όμως συμφέροντα, που είμαστε οι γείτονες, που έχουμε τις απειλές, που έχουμε ανοιχτά θέματα από το προσφυγικό μέχρι τις διαφορές μας στην υφαλοκρηπίδα, να μείνουν άλυτα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική.
Και αυτή η στρατηγική πρέπει να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει γρήγορα, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπήρχε. Να πω δύο λόγια. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια. Η Ελλάδα το 2015 ήταν το μαύρο πρόβατο στη διεθνή κοινότητα. 4 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς, κατά τη γνώμη μου, 3 μεγάλες προκλήσεις. Το προσφυγικό που αναβάθμισε τη χώρα διεθνώς, έφτιαξε μια εικόνα της Ελλάδας πολύ διαφορετική. Σε μια περίοδο πολύ δύσκολης διαχείρισης του προσφυγικού, η Ελλάδα έγινε ένας φάρος μιας χώρας με ανθρωπιά, με αξίες, με ικανότητα. Είστε περήφανος εσείς για τη Μόρια σήμερα? Δεν είστε περήφανος για τη Σάμο? Να ολοκληρώσω. Κάθε φορά που έρχεται και η διεθνής αναγνώριση θα πρέπει να το διαχειρίζεστε κι εσείς. Έρχεται ο Πάπας, έρχεται όλη η ευρωπαϊκή κοινότητα, έρχεται το σύμπαν όλο και βγάζει το καπέλο του στην Ελλάδα. Τι βγάζει το καπέλο, εδώ έχουμε γίνει ρόμπα. Υπάρχουν απανωτά δημοσιεύματα του BBC, έργα ολόκληρα. Άλλοι έφτιαχναν τείχη, άλλοι έφτιαχναν φωνές, άλλοι έκαναν άλλα πράγματα. Ένας άξονας της αναβάθμισης της χώρας ήταν η διαχείριση του προσφυγικού. Ο δεύτερος άξονας ήταν φυσικά η επίλυση του θέματος της Βόρειας Μακεδονίας και η αναβάθμιση της χώρας της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τριμερείς και διαβαλκανικές λειτουργίες πρωτόγνωρες και με επίκεντρο την Ελλάδα μια πολύ ανεπτυγμένη βαλκανική συνεργασία. Και ο τρίτος και βασικός παράγοντας φυσικά είναι αυτό που προείπα, ότι η Ελλάδα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου αναβαθμίστηκε μέσα από πολύ ισχυρές συμμαχίες σε όλο τον άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν όλες τις συνέργειες που γίνονται στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους τομείς. Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα το 2019 έχει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής μια πλήρως αναβαθμισμένο ρόλο, με πολλές προκλήσεις μπροστά, συμφωνώ, σοβαρές προκλήσεις, διότι αλλάζουν διάφορα δεδομένα στην περιοχή και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία και στη Λιβύη, αλλά σήμερα η Ελλάδα παίζει ένα μοναδικό ρόλο σταθερότητας και δυνατότητας να έχει φιλία και πολύπλευρη στρατηγική συνεργασία με τις περισσότερες χώρες στην περιοχή, και αυτός ο ρόλος είναι μοναδικός. Ωραία. Θέλω να απαντήσω. Να απαντήσετε για να πάμε στο πρώτο. Θα απαντήσω για να πάμε στη συνέχεια. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου περήφανη στη θέση του κ. Σταθάκη για το προσφυγικό. Η εικόνα μας είναι επίοικος τραγική. Το ότι γράφει η Αυγή κάθε λίγο και λιγάκι και θυμίζει τον Πάπα, ο καημένος ο Πάπας ήρθε, είδε ένα κομμάτι, είχε πρόσφατα την εικόνα των τριών γιαγιάδων που υποδέχθηκαν τα παιδιά και μίλησε θετικά για την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει επίλυση του προσφυγικού, αντίθετα υπάρχει απόλυτη κατάρρευση. Κατάρρευση της συμφωνίας επαναπροώθησης των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες αλλά είναι οικονομικοί μετανάστες με την Τουρκία. Τίποτα. Είναι ζήτημα αν έχουν πάει 37. Εικόνα απίστευτης ντροπής και αθλειότητας στη Σάμο και στη Μόρια. Απίστευτης. Δηλαδή όποιος έχει πάει, και εγώ έχω πάει, σας διαβεβαιώ ότι είναι να ντρέπεσαι σαν μάνα, σαν γιαγιά. Σας διαβεβαιώ ότι είναι αδύνατο να βλέπεις αυτά τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και υπαρεφανεύεται ο ανθρωπιστής ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την εικόνα. Το τρίτο, βεβαίως μας λένε μπράβο, διότι ο κύριος Τσίπρας δέχτηκε πίσω όσους η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου με ευκολία είχε στείλει, τους πρώτους τους κράτησαν οι Γερμανοί και τους τελευταίους τους γύρισε με πίσω. Αυτό είναι όλο. Σήμερα γίνεται μια δρυμύτατη κριτική από την Διεθνή Αμνηστία, από όλους τους οργανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το προσφυγικό και, εν πάση περιπτώσει, ως άνθρωποι ντρεπόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι. Τώρα, τα 10 κονδύλια, είμαστε η μόνη χώρα του κόσμου στην οποία ψάχνουν σήμερα να δουν τι έγιναν με τη διαχείριση των κονδυλίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όταν δώσανε λεπτά, τα οποία λεπτά αυτά φαίνεται πως έγινε κακοδιαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, δεν το ψάχνουμε εμείς, το ψάχνουν οι οργανισμοί οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα αυτά και σταμάτησαν να δίνουν από ένα σημείο και πέρα, διότι ακριβώς δεν υπήρχε εμπιστοσύνη. Στο δεύτερο, ως προς την ευρύτερο ρόλο μας στη Μεσόγειο, ναι, συμφωνώ, ήταν μια στρατηγική χρόνια της Ελλάδος. Χαίρομαι
που είχε αποτελέσματα και για, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, καλή και σωστή στρατηγική ως προς την πολιτική επιρροή της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή είναι πλέον μηδέν, κύριε Σταθάκη. Κάποτε ήμασταν πρωταγωνιστές, κάποτε κάναμε Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας και φέραμε στο τραπέζι τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. Κάποτε συμμετείχε η Ελλάδα σε όλες τις συζητήσεις για την επίλυση της Μέσης Ανατολής. Σήμερα απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Βάλτε μια άνω τελεία σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και υποψήφια βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποψήφιο βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Σταθάκη. Συζητούσαμε για τα εθνικά μας θέματα, αυτά δηλαδή τα οποία καίνε σήμερα τον ελληνικό λαό και σίγουρα θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Θίξατε και οι δύο το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλω να ρωτήσω, αυτές οι εθνικές εκλογές γίνονται στον απόϊχο των ευρωεκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων κατά πολλούς κρίθηκε από αυτή τη συμφωνία. Μόλις χθες, ωστόσο, κύριε Μπακογιάννη, ο κύριος Κουμουτσάκος, ο υπεύθυνος εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων, είπε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να τηρήσει αυτή τη συμφωνία. Είπε για την ακρίβεια ότι δεν πρόκειται να θετήσει τη δέσμευση για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μήπως τελικά δικαιώνεται η επιλογή του κύριου Τσίπρα? Όχι, δεν δικαιώνεται η επιλογή του κ. Τσίπρα. Υπάρχει μια πραγματικότητα, την οποία εγώ την είχα πει στη Βουλή από την πρώτη στιγμή πριν ψηφιστεί η συμφωνία. Είχα πει ότι άπαξ και ψηφιστεί από τη Βουλή, δεν υπάρχει κανένας τρόπος όταν μια χώρα σέβεται την υπογραφή της και την ψήφο των βουλευτών της, έτσι, να υπάρξει αλλαγή αυτής της συμφωνίας. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια διεθνή συμφωνία, έχει ήδη αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι το μεγαλύτερο όπλο που είχαμε, διαπραγματευτικό, το οποίο ήταν η απόφαση του Βουκουρεστίου, χάθηκε εκ των πραγμάτων, διότι πλέον τα Σκόπια είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα δεν υπάρχει θέμα να επανέλθουμε, δεν μπορούμε και να επανέλθουμε. Άρα η συμφωνία αυτή έχει αποτελέσματα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Τώρα που βλέπουμε τα επακόλουθα, βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι ο Οργανισμός Τουρισμού της Βόρειας Μακεδονίας έβγαλε διαφημιστικό το οποίο λέει «Ελάτε στην Μακεδονία». Και το απέσυρε. Αυτό είναι ευθεία παραβίαση της συμφωνίας. Ναι, ναι, κύριε Σταθάκη. Αλλά τι δείχνει αυτό? Πρώτον, ότι κυκλοφόρησε επί δύο εβδομάδες, έτσι, μέχρι να γίνουν διάφορες διαβουλεύσεις. Αλλά αυτό δείχνει ότι η τάση είναι άπαξ και έχω αναγνωριστεί ως Μακεδόνας και έχω μακεδονική γλώσσα, από εκεί και πέρα να ανήκω και να έρχομαι και να μιλάω για τη χώρα μου ως Μακεδονία. Είχαμε πει από την αρχή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, είχαμε κάνει μέχρι και μομφή, αν θυμάστε καλά, τότε, για προσπαθήσαμε να μην μπει υπογραφή, να μην πάει, να μην γίνει. Αυτό βεβαίως τότε ο κύριος Καμένος το επέτρεψε και γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι με το στυλό του κυρίου Καμένου υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο ελληνικός λαός τον επιβράβευσε στις ευρωεκλογές με τον τρόπο που τον επιβράβευσε. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι το μόνο που μένει σήμερα ανοιχτό είναι η πορεία της χώρας αυτής προς την Ευρώπη και η διαπραγμάτευση που θα υπάρξει στα κεφάλαια τα οποία ανοίγουν, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τουλάχιστον τα μακεδονικά προϊόντα, που είναι τα δικά μας μακεδονικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενα, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πράγματι ότι όλα αυτά τα λυτρωτικά τα οποία κατά διαστήματα έχουν όλοι αυτοί θα μειωθούν, και να δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτό που λέγεται στα χανιώτικα damage control, δηλαδή να μειώσουμε το κόστος από αυτή τη συμφωνία. Αλλά ότι αυτή η συμφωνία είναι μια κακή συμφωνία,
Περί αυτού εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Τώρα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, δεν το πιστεύω. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών συνέβαλε και αυτή η συμφωνία, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της Μακεδονίας, αλλά η ουσία για την οποία, όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, οι Έλληνες καταψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και υπερψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα σπάνιο για ευρωεκλογές, γιατί στις ευρωεκλογές είναι χαλαρή η ψήφος και πάει περισσότερο στα μικρά κόμματα, οφείλεται κυρίως στην οικονομία. Οφείλεται κυρίως στην απίστευτη πίεση την οποία δέχτηκε η μεσαία τάξη. Μία μεσαία τάξη η οποία υπερφορολογήθηκε, γονάτισε και η οποία όλο τον καιρό δεν εκφραζόταν, γιατί δεν μπορούσε να εκφραστεί, δεν υπήρχαν εκλογές, και μόλις της δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστεί, έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ το μήνυμα αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες ψήφισαν, βλέπετε ότι όλο το αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ το προεκλογικό, δηλαδή τι μας είπανε, ότι εμείς, ο κύριος Σταθάκης είναι οι πολλοί, εμείς είμαστε οι λίγοι, ότι θα εξοντώσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί θα τους απολύσουμε, θα κλείσουμε σε ένα δωμάτιο και θα εργάζονται οι Έλληνες με μαστίγιο 7 μέρες τη βδομάδα. Όλα αυτά τα ωραία και διαστρεβλωτικά που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας δεν είχαν καμία ανταπόκριση. Και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ξέραν πολύ καλά ότι αυτά είναι μούφα, και οι δημόσιοι υπάλληλοι ξέραν πολύ καλά ότι δεν θα απολυθούν, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βεβαίως δεν χρειαζόντουσαν καν κανέναν ΣΥΡΙΖΑ να τον ακούσουν, κύριε Σταθάκη μου. Αυτοί ζήσανε την υπερφορολόγηση στο πετσί τους, είτε αγρότες είναι, είτε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εδώ στα Χανιά είναι, είτε οτιδήποτε. Ξέρανε ότι παίρνουν περίπου το 78% των εισοδημάτων τους, πάει στην εφορία χάρη στις άοεκνες προσπάθειες της κυβέρνησής σας. Πριν περάσουμε στα της οικονομίας, που θέλω να σταθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, θέλω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταθάκη να ακούσουμε τη θέση του για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Σταθάκη, αν εσείς εκτιμάτε ότι τελικά το ζητούμενο πέτυχε, με δεδομένο ότι πράγματι πληθαίνουν οι φωνές, οι αλυτρωτικές στα Σκόπια. Τα πάγια αιτήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα Σκόπια ήταν 3. Να αλλάξουν το Σύνταγμα για να μην έχει αλυτρωτισμό. Η αλλαγή των 2 άρθρων του Συντάγματος αναφέρεται στο ότι αν υπάρχουν μειονότητες εκτός συνόρων ή όχι. Ο αλυτρωτισμός τελείωσε με την αλλαγή του Συντάγματος. Δεν αλλάζει εύκολα το Σύνταγμα μιας χώρας. Δεύτερο. 28 φορές έχουν αλλάξει οι Σκοπιανοί το Σύνταγμα τους. Άρα άλλαξαν τον αλυτρωτισμό τους, τον αφαίρεσαν. Δεν υπάρχουν μειονότητες εκτός συνόρων. Αυτό ήταν το πρώτο θετικό. Το δεύτερο θετικό ήταν ότι πήραμε πίσω όλη την αρχαία ελληνική ιστορία. Το ότι μια σλαβικό έθνος είχε οποιαδήποτε σχέση με τον Μεγαλέξανδρο κτλ. Πήραμε πίσω την αρχαία ελληνική ιστορία. Και το τρίτο αίτημα ήταν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και τα 3 τα πετύχαμε. Στα 2 επίμαχα θέματα, ταυτότητα και γλώσσα, στο μεν ταυτότητα είναι ρητή η αναφορά στο ότι μιλάμε για πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, εξάλλου είναι πολυεθνοϊκό citizens. Μιλάμε για Μακεδόνες, παύλα citizens of. Ωραία. Το Μακεδόνες είναι το πρόβλημα, το citizens of δεν είναι πρόβλημα, κύριε Σταθάκη μου. Και στην εξωτερική πολιτική η τελεία παίζει ρόλο. Το citizens of North Macedonia εξυπηρετεί επίσης το γεγονός ότι η γειτονική μας αυτή χώρα είναι, όπως ξέρετε, πολυεθνοτική, δεν είναι μόνο εθνοτική. Και στο θέμα της γλώσσας νομίζω ότι η σλαβική μακεδονική γλώσσα που είναι ρητά διατυπωμένη αναφέρεται σε σλαβική γλώσσα όπως εγκαθιερωμένη εδώ και δεκαετίες και στην επιστημονική κοινότητα και αλλούς. Άρα ήταν μια καλή συμφωνία. Είχε αντίκτυπο και έγινε μέρος πλέον μιας πραγματικότητας όπου η διεθνής κοινότητα θεώρησε ότι προφανώς όλες οι συμφωνίες έχουν έναν βαθμό ισορροπίας, ότι λύθηκε ένα πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τα δικά μας συμφέροντα. Η εφαρμογή της συμφωνίας έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε. Το παράδειγμα δηλαδή ότι ξαφνικά σε ένα τέτοιο του ΕΟΤ εφαρμόζουν κάτι, διατυπώνουν κάτι άλλο, αμέσως ενεργοποιείται η συμφωνία και η τήρησή της
χρειάζεται φυσικά να επιτηρηθεί. Και αυτό κάνει νομίζω και το ελληνικό κράτος, αυτή είναι η δουλειά του. Από εκεί και πέρα τα προϊόντα και όλα τα θετικά σημεία ως προς αυτό πρέπει να χρειάζονται επιπλέον διευκρινήσεις. Το μακεδονικά τα δικά μας είναι κατοχυρωμένα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ονομασίας προέλευσης και τα λοιπά. Είναι κατοχυρωμένο μεγάλο μέρος. Έχει πολλά άρθρα ακόμα, τα οποία όμως θα είναι αντικείμενο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για να μην υπάρξει οποιαδήποτε σύγκρουση στα εμπορικά σήματα. Εγώ θεωρώ ως οικονομολόγος ότι δεν θα υπάρξει, διότι θα είναι σαφής η ονομασία προέλευσης ότι είναι Μακεδονία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία που είναι μακεδονική χώρα. Να δώσω μια απάντηση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της εθνότητας καταρχήν. Ήταν εύκολο, κατά τη γνώμη μου, να αποφευθεί. Έχει σημασία ο όρος στα αγγλικά και έχει σημασία ο Μακεδόνας, Παύλα. Το φροντίζει να το ξεχάσει πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Εγώ είχα πει από την αρχή στον Κοντζιά, όταν στην αρχή μιλούσαμε, πρόσεχε. Διότι αυτό θα είναι η παγίδα, στην οποία έπεσε μέσα η ελληνική εξωτερική πολιτική μεγαλοπρεπώς. Ζημιά τεράστια το θέμα της εθνότητας. Διότι ήταν το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε με νύχια και με δόντια να προστατεύσουμε. Πρώτον, διότι όταν έρχεται ο Μακεδόνας πρωθυπουργός στις πρέσπες και λέει «εγώ ο Μακεδόνας», αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό ως προς την ταυτότητα του έθνους. Το δεύτερο είναι ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα είναι εις βάρος και της σταθερότητας της περιοχής. Διότι όταν ονομάζονται Μακεδόνες με 30% Αλβανούς, οι Αλβανοί που δεν θέλουν το μακεδονικό καπέλο από πάνω, φάνηκε στο Τέτοβο ότι δεν πήγαν καν να ψηφίσουν, και επειδή ο αλβανικός παράγοντας θα είναι ο βασικός αποσταθεροτικός παράγοντας των Βαλκανίων του μέλλοντος, ήταν λάθος και για τη σταθερότητα αυτή η ιστορία, πέραν της δικιάς μας. Είπε ο κύριος Σταθάκης πριν ότι το Σύνταγμα λέει ότι δεν έχουμε Μακεδόνες εκτός των ορίων. Σωστό. Λέει όμως ταυτόχρονα το Σύνταγμα ότι εμείς προστατεύουμε τους απανταχού ευρισκόμενους Μακεδόνες. Όπως πάλι το ίδιο Σύνταγμα. Όπως και εμείς. Διασπορά. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό τώρα για τη Φλόρινα? Ότι προσέρχεται στη Φλόρινα κάποιος κύριος Χ, του οποίου το όνομα γνωρίζουμε και οι δύο, και λέει «εγώ είμαι Μακεδόνας, εγώ διεκδικώ την ταυτότητα του Μακεδόνα με βάση το Συμβούλιο της Ευρώπης, εγώ λοιπόν που είμαι Μακεδόνας ζητάω αυτό και ζητάω να γίνει φροντιστήριο μακεδονικής γλώσσας στη Φλόρινα». Και τα τρία αυτά που σας λέω, η συνθήκη αυτή το επιτρέπει. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό πρόβλημα. Και επειδή καλά είναι τα πανηγύρια, και είναι πολύ ωραίο από το Go Back Mrs. Merkel να μας λέει «η κυρία Μέρκελ πόσο θεοί είμαστε», είναι συμπαθές και δόξα τω Θεώ, εγώ είχα στο Βουκουρέστι όλο τον κόσμο αυτόν απέναντι, παρά λίγο να με λιανίσουν, με λιανίσαν ενδεχομένως κιόλας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα δικά μας εθνικά συμφέροντα τα υπερασπιζόμαστε εμείς. Δεν τα υπερασπίζεται ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Μακρόν, ούτε κανένας άλλος, κύριε Σταθάκη μου. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτής της συμφωνίας. Και το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας. Όσο για τα μακεδονικά προϊόντα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, κύριε Σταθάκη μου. Ένας φτωχός πολιτικός επιστήμονας είμαι. Αλλά αυτό το οποίο έχω μάθει με τα βεβαιότητος είναι ότι το σύνολο των οικονομικών παραγόντων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας είναι στα κάγκελα. Και σας το είπανε και εσάς, και σας το είπανε, μην τον αμφισβητείτε, γιατί σας το είπανε και εσάς και ήμουν, έχει δημοσιευθεί κατά κόρο. Μόνο τρελή δεν θα με βγάλετε εμένα, γιατί έχω κάνει πολλή δουλίτσα εδώ. Έχω χαρτάκια πολλά, στα οποία σας τα έχουν πει, σας τα έχουν ξαναπεί, παριστάνεται τους Κινέζους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα μακεδονικά προϊόντα και σας το λένε κατά κόρο. Δεν είναι
οι χαλβάδες μόνο. Και είναι οι χαλβάδες, είναι τα κρασιά, είναι πάρα πολλά προϊόντα μακεδονικά. Χάσαμε μια συμφωνία με την τα Κίνα. Είναι όλα κατοχυρωμένα. Χάσαμε μια συμφωνία με την Κίνα 1 εκατομμύριο ευρώ για τον απλούστατο λόγο ότι οι Κινέζοι θέσανε το θέμα ακριβώς της ταυτότητας των προϊόντων. Άρα μην τα λέτε τόσο αφιψηλού. Όλα αυτά τα οποία εσείς βλέπετε αφιψηλού έχουν σημασία για τον κόσμο. Μας. Είπα ότι είναι ισχυρή η θέση μας. Έχει κεφάλαια ακόμα προς συζήτηση. Το έτσι είπα το λέμε τώρα, ναι. Ναι, πρέπει να έχει διευκρινίσει. Αλλά μην μου αρνείστε ότι όλοι οι παράγοντες ήρθαν και σας βρήκανε και σας είπανε τι είναι αυτά. Εντάξει τώρα. Τι εντάξει. Υπερβολική. Υπερβολική. Είσαι. Πάρα είναι. Πολύ υπερβολική, ναι. Διότι θυμάστε και έγινε ολόκληρο. Ξέρετε πάρα θέμα. Πολύ καλά μπροστά ήμασταν, κύριε Σταθάκη. Ναι. Ξέρετε, ναι. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά και εγώ το θυμάμαι όλοι πάρα πολύ καλά. Όσο και να προσπαθήσετε να προστατεύσετε τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό το θέμα δεν έκανε θέμα. Τεράστιο λάθος. Πολύ μεγάλη επιτυχία και θα μείνει στην ιστορία αυτή η επιτυχία, ναι. Όπως ξέρετε κι εσείς, μόνο με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο πάμε. Στα της οικονομίας που ενδιαφέρουν σήμερα τον ελληνικό λαό. Ο Κλάους Ρέγκλιν ζητά πρωτογενή. Διέκοψα. Συμφωνώ ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις εκλογές το μακεδονικό. Και ότι ο είπαμε σε κανένα μέρος της ελληνικής επικράτησης. Ναι, λέει βορειακό ρόλο. Ναι, γιατί οι επιδόσεις των κομμάτων είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Κρήτη, είτε αλλού ήταν παρεμφερείς. Δεν είχες κάποιο ειδικό. Και συμφωνώ ότι η οικονομία ήταν και είναι ο πρωταρχικός ρόλος που καθόρισε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και ελπίζω ότι θα καθορίσει το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ακριβώς ανάποδα. Θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα και με την ανησυχία που εκφράζεται για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας. Ο Κλάους Ρέγκλιν ζητά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%. Το ερώτημα είναι πού θα βρείτε τα χρήματα για να προωθήσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τόσο εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ όσο και εσείς ως Νέα Δημοκρατία, αν είστε επόμενη κυβέρνηση, κύριε Μπακογιάννη. Εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Το δουλέψαμε 2 χρόνια. Δεν ταλαντευτήκαμε ούτε μία φορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή με το Σόιμπλε. Σόιμπλε, για να μην με αρχίσετε να με τρολάρετε όλοι σας. Και προχώρησε από εκεί και πέρα σε όλους τους συνομιλητές του. Και μάλιστα ο ανθέληνας κύριος Βέμπερ, τον οποίο είχατε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ζωγραφίσει τον τοίχο και του ρίχνανε βελάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρεπιπτόντας ήταν ο μόνος ο οποίος βγήκε χθες και έκανε απολύτως καταδικαστική δήλωση για την Τουρκία. Όλοι οι υπόλοιποι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μουγκοί για το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι, και το έχει δηλώσει δηλαδή κιόλας, ότι αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν μπορούν να διαρκέσουν για την περίοδο για την οποία έχει συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία οικονομία αυτά τα πλεονάσματα δεν μπορεί να τα έχει για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε δεσμευτεί και εμείς για μεγάλα πλεονάσματα, αλλά για 3 χρόνια, 4 χρόνια, δεν μπορείς να πας 10 χρόνια με τέτοιου είδους πλεονάσματα. Δεν υπάρχει οικονομία που να μπορεί να το αντέξει. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση. Το δικό μας λοιπόν πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ίσως ο μόνος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σε προεκλογική περίοδο είπε λιγότερα από ότι ο εν ενεργεία πρωθυπουργός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Και μάλιστα του γινόταν η κεντρημία κριτική εντός της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό. Του λέγανε «Μα ο Τσίπρας τάζει περισσότερα από ό,τι τάζεις εσύ», αλλά το έκανε με τα λόγου γνώσης. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι θα μειώσουμε τη φορολογία. Έχουμε πει ότι θα μειώσουμε τις εισφορές. Θεωρούμε ότι η μείωση της φορολογίας σε αντίθεση με την κεντρική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσακαλώτου θα αναπτύξει την οικονομία και ταυτόχρονα θα φέρει αυξημένα έσοδα. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για αυτό το οποίο λέμε. Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση όταν έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα έσοδα δεν φάνηκε η παραμικρή μείωση. Αντίθετα, το 2014 ήταν η χρονιά με την λιγότερη, μικρότερη φοροδιαφυγή που υπήρξε ποτέ καταγεγραμμένη. Όταν ανέβηκε ο ΦΠΑ, ανέβηκε η φοροδιαφυγή, τα έσοδα παρέμειναν τα ίδια και σήμερα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ξανακατεβάζει την φορολογία στην εστίαση, αλλά την κάνει και αυτή κουλή.
Δηλαδή την κάνει εξαιρώντας τον καφέ, τα ροφήματα και ούτω καθεξής. Άρα όλες οι καφετέριες, όλα τα μαγαζιά που πουλάνε και το ένα και το άλλο κτλ. Θα πρέπει να έχουν και ένα λογιστή στη γωνία για να μπορούν να προσαρμόσουν το ΦΠΑ σε κάθε προϊόν που πουλάνε. Χοντρικά πιστεύουμε ότι αυτή η φορολογική επανάσταση την οποία έχουμε καταθέσει θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης, διότι αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα άλλο ζητούμενο. Η Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί. Η Ελλάδα με 1,5% ανάπτυξη βουλοπλέει. Δεν μπορεί να παραμείνει, είναι σε απόλυτη στασιμότητα. Άρα χρειαζόμαστε μία ανάπτυξη 4%. Εκεί στοχεύουμε εμείς. Πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε με ένα φιλοεπενδυτικό κλίμα, με μία αντίληψη μείωσης, δραστικής μείωσης γραφειοκρατίας, ώστε να μην καθυστερούν οι επενδύσεις. Να μην φτάνουμε να ανακαλύπτουμε ότι στο ελληνικό είναι, το ελληνικό είναι δάσος και ούτω καθεξής, όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες που ακούγαμε όλα αυτά τα 4 χρόνια, όπου και ο κύριος Σταθάκης προσωπικός έχει πέσει έξω στην μπουλντόζα 5-6 φορές μέχρι τώρα σε κάθε διάλογο που έχουμε κάνει, γιατί μου λέει σε 2 μήνες θα μπει μπουλντόζα, σε 3 μήνες θα μπει μπουλντόζα, αλλά αυτή η έρημη μπουλντόζα δεν έχει μπει ακόμα και ευτυχώς δεσμεύτηκε ο Κυριάκος ότι θα το κάνει και φαντάζομαι ότι επί της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα κρυθούμε κι εμείς από αυτό, θα κρυθούμε, διότι δεν το λέμε σήμερα, αλλά ο κόσμος που μας ακούει θα μας κρίνει εάν δεν μπει η μπουλντόζα. Έτσι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον αγρότη. Ο αγρότης σήμερα στην Κρήτη, εδώ. Άμα κάνει μια βόλτα ο κύριος Σταθάκης, όπως κάνω και εγώ και όπως φαντάζομαι κάνει και εκείνος αυτόν τον καιρό, έτσι δεν είναι κύριε Σταθάκη μου. Έχετε δει τους αγρότες ευτυχείς για τη φορολογία την οποία πληρώνουν έχω σήμερα. Μειωθεί 3 φορές, όπως ξέρετε. Α? Έχει μειωθεί 3 φορές. Έχει μειωθεί. Προς τη στιγμή έχει αυξηθεί καταρχήν. Πριν αρχίσει η μείωση, έχει μειωθεί στα λόγια και έχει αυξηθεί στην πράξη, κύριε Σταθάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λίγο πολύ και ιδίως στα προγράμματά σας μιλάτε για μείωση της φορολογίας στη μεσαία τάξη. Τώρα. Μετά από τις 9,5 μονάδες. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε ότι έχασε τη μεσαία τάξη. Μέχρι τότε καθόμουν εγώ απέναντι στον κύριο Τσακαλώτο, καλή ώρα όπως κάθομαι τώρα με τον κύριο Σταθάκη, και του έλεγα: κύριε Τσακαλώτο, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Έχετε γονατίσει. Και λέει ο άνθρωπος, και το είπε και ο κύριος Χουλιαράκης, ειλικρινώς, ότι εμείς αυτό το κάνουμε ηθελημένα. Το πιστεύουμε και το κάνουμε. Λοιπόν, εμείς δεν το πιστεύουμε και γι' αυτό δεν θα το κάνουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς ακριβώς προσδιορίζετε τη μεσαία τάξη, και εσείς κύριε Σταθάκη και εσείς κύριε Μπακογιάννη. Ποια είναι η μεσαία τάξη? Είναι ο άνεργος σήμερα, είναι ο χαμηλόμισθος, είναι ο χαμηλοσυνταξιούχος, μήπως είναι και ο επιχειρηματίας, ο αγρότης που όπως είπατε στενάζει με όλη αυτή την υπερφορολόγηση? Είναι ποια είναι η μεσαία τάξη? Ακούστε, για σας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά για το πώς αντιλαμβανόμαστε καταρχήν εμείς τους πλουσίους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει το σύνολο της πολιτικής του από τα 20.000 ευρώ. Είτε φορολογική, είτε με επιδοματική, είτε εμφιακή, είτε όπως και να το πάρεις. Άπαξ και είσαι πάνω από 20.000 ευρώ, θεωρείς από το ΣΥΡΙΖΑ πλούσιος. Αυτό για μας δεν θεωρείται. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι είχαμε κατεβάσει παραδείγματος χάρη το φόρο αλληλεγγύης, έτσι. Ο φόρο αλληλεγγύης είχε ψηφιστεί ότι από 30.000 ευρώ και κάτω θα καταργηθεί. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το καταργεί αυτό και στη νέα προσπάθεια την οποία κάνει στην εξαγγελία το βάζει από 20.000 και κάτω. Διότι θεωρεί ότι άπαξ και έχεις 20.000 ετήσιο εισόδημα είσαι πλούσιος. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μας δεν είσαι πλούσιος με 20.000 ετήσιο εισόδημα. Μάλιστα, έχετε βάλει ένα όριο λοιπόν τις 30.000 ευρώ. Να απαντήσετε κύριε Σταθάκη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα το αναγκαίο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ψηφίζω Ελλάδα 2019. Επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με καλεσμένους την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Λέγαμε για τις φοροελαφρύνσεις και τα πλεονάσματα τα οποία θα επιχειρήσει η επόμενη
κυβέρνηση και τις προτάσεις σας πάνω σε αυτά. Έχετε το λόγο, κύριε Σταθάκη, σε σχέση με τα μέτρα και τις φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη. Κοιτάξτε, εμείς μέχρι τώρα φέραμε σε πέρας ένα τριετές μνημόνιο με φοβερή ακρίβεια στα δημόσια οικονομικά. Πετύχαμε τα πλεονάσματα που ήταν οι στόχοι, βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο, επέστρεψε στις αγορές, ρύθμισε το χρέος, μέρος του χρέους είναι και η συζήτηση και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους για τα πλεονάσματα. Άρα η κυβέρνηση έκλεισε ένα κύκλο, ο οποίος ήταν επιτυχής όσον αφορά την ολοκλήρωση της περίοδου των μνημονίων και της επιστροφής της χώρας σε μια κανονικότητα. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι προφανές ότι είναι δύο οικονομικά σχέδια για τη χώρα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη τετραετία. Είναι το οικονομικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που όσο και να προσπαθεί να το αποκρύψει έχει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό της είναι οι φοροελαφρύνσεις προς επιχειρήσεις και κάποιες κατηγορίες πολιτών, οι οποίες όμως δεν έχουν αντίδοτο, πρέπει να βρει πώς θα τα ισοσκελίσει αυτά με δεδομένα τα πλεονάσματα. Άρα το δεύτερο στοιχείο είναι περιορισμός κοινωνικών δαπανών, αλλιώς δεν γίνεται. Το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής τους είναι η ευελιξία στην αγορά εργασίας και στους μισθούς. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της είναι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση μέρους του ασφαλιστικού συστήματος, του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, και ιδιωτικοποίηση μέρους του κοινωνικού κράτους. Στον αντίποδο αυτό η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης σαφής. Σταδιακές μειώσεις των φόρων ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Ρεαλιστική πρόταση. Ακριβώς όπως κάναμε φέτος, είχαμε 1,1 δις υπερπλεώνασμα, προβλέπουμε για το 19, αυτά τα μέτρα πήραμε. Δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια και το 20 και το 21 όλα τα μέτρα που έχουμε προαναγγείλει για τη σταδιακή αποκλιμάκωση φορολογίας εδράζονται στα δεδομένα της οικονομίας με 2,5% ρυθμό ανάπτυξης. Το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής μας είναι στον κόσμο της εργασίας σταθερείς εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις και σταδιακή αύξηση των μισθών αρχής γενομένης από το κατώτατο μισθό, το οποίο προβλέπουμε δύο διαδοχικές αυξήσεις. Και το τρίτο στοιχείο της πολιτικής μας είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Το βελτιώσαμε μέσα στην κρίση, το βελτιώσαμε πολύ σημαντικά και βγάλαμε από τη φτώχεια ένα σημαντικό ποσοστό των συμπολιτών μας που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2014. Και σήμερα λέμε ότι το μέλλον αυτό το κοινωνικό κράτος θα αναπτύσσεται με ισχυρή ασφάλεια και καλές υπηρεσίες για τους πολίτες. Δύο διακριτά σχέδια, πολύ διακριτά για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι δύο διακριτά σχέδια. Απολύτως. Γιατί είναι δύο διακριτά σχέδια? Διότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως είπα, θα φέρουν αυξημένη ανάπτυξη, αυξημένα έσοδα. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να καλύψουμε τις κοινωνικές ανάγκες. Ναι, εμείς δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την εικόνα η οποία υπάρχει σήμερα στην υγεία. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη από την εικόνα την οποία έχει εδώ το νοσοκομείο παραδείγματος χάρη Χανίων ή τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ναι, χρειάζονται δαπάνες για την υγεία, αυξημένες δαπάνες, αυξημένοι διορισμοί παραδείγματος χάρη σε νοσηλευτές, πρωτίστως και επίσης μετά σε γιατρές, για να ανοίξουν οι ΜΕΘ, για να μην φέρνεις τα σεντόνια σου σε ένα ελληνικό νοσοκομείο το 2018. Υπάρχουν λοιπόν κοινωνικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Διάφωνο ριζικά με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Σταθάκης προσπαθεί να δείξει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λάθος, κύριε Σταθάκη, δεν είναι αλήθεια. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε μια Νέα Δημοκρατία που δεν υπάρχει. Ναι, εμείς θα μειώσουμε δαπάνες κρατικές. Θα μειώσουμε παραδείγματος χάρη περιττούς οργανισμούς τους οποίους έχετε προτείνει. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα τώρα, εδώ στα Χανιά. ΟΑΚ. ΟΑΚ, 60 προσλήψεις. Τώρα, προεκλογικά. Από το γραφείο του κυρίου Σπίρτζη. Φαντάζομαι μερικοί θα είναι και φίλοι δικοί σας. Δεν φαντάζομαι να είναι όλοι φίλοι του κυρίου Πολάκη.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πήγανε. 60 μηχανικοί. Αφαιρέθηκαν ωστόσο αρμοδιότητες από περιμένετε, τον περιμένετε, να σας πω. Ναι, 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 ναι. Αλλά περιμένετε με, τη, λοιπόν, με περιμένετε. Τα έκτακτα έργα. Βγάζει λοιπόν ο κύριος Πίρτζης. Βγάζει λοιπόν ο κύριος Πίρτζης. Περιμένετε, περιμένετε, γιατί το ξέρω καλά το θέμα μου εγώ. Τομέας φυσικών καταστροφών. Βγάλει ο κύριος Πίρτζης, τομέας ειδικών καταστροφών, άλλη εταιρεία, η οποία θα δημιουργηθεί για να μπουν αυτοί οι 60 άνθρωποι. Έτσι. Οι οποίοι πληρώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει γραφείο, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχει ανατεθεί κανένα έργο. Πάνε στον ΟΑΚ, υπογράφουν κάθε πρωί στον ΟΑΚ, του οποίου δεν είναι υπάλληλοι, για να πάρουν το μισθό τους, υπογράφουν στον ΟΑΚ και φεύγουν. Πάω λοιπόν κι εγώ μία βόλτα από τους δημάρχους και λέω, ρε παιδιά, δήμαρχε, πήρες εσύ 5, 6, 7 από όλους αυτούς τους 60 οι οποίοι θα σου μελετήσουν τις δικές σου ανάγκες των φυσικών καταστροφών? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί δεν τους έχουν πάρει? Για το απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός. Όπως δεν υπήρξε προγραμματισμός στις προσλήψεις, δεν υπήρχε κατάλογος επιτυχώντων, δεν μπορούσε κανείς να κατέβει, μηδενική διαφάνεια. Τηλεφώνησε ένας μηχανικός και είπε, και εγώ έχω υποβάλει τα χαρτιά μου, η απάντηση επίσημη. Τα είπα στο Σπίρτζι αυτά, αδευταίο Σταθάκη, τα πω τα υπόλοιπα για το Σταθάκη. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, όχι λέει, το γραφείο του Υπουργού τα ορίζει αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το δείγμα, το τοπικό δείγμα της απόλυτης σπατάλης. Οργανισμός Αθήνας. Κάναμε έναν οργανισμό στην Αθήνα, με τα βαΐων και κλάδων. Τον στελεχώσαμε, του βάλαμε μετακλητούς, του βάλαμε ανθρώπους με συμβάσεις κτλ. Κτλ. Αρμοδιότητες του οργανισμού. Ακριβώς οι ίδιες αρμοδιότητες με το Δήμο της Αθήνας. Διότι τα έργα του Δήμου της Αθήνας τα κάνει ο Δήμος της Αθήνας, δεν τα κάνει ο οργανισμός τον οποίο προσθέσαμε. Σε κάθε νομοσχέδιο λοιπόν υπήρχε και ένας καινούριος οργανισμός. Το αποτέλεσμα είναι ότι ναι, υπάρχουν τρομερές σπατάλες και πρέπει να μειωθούν και αυτές είναι τα ρουσφέτια και δεν είναι οι κοινωνικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά πάντως στον ΟΑΚ και στον κύριο Σταθάκη, ο κύριο Σταθάκης είναι που υπέγραψε την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον ΟΑΚ και αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης έχει μείνει το υδραυλικό κομμάτι, αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα δηλαδή των υποδομών, των οδικών υποδομών. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα τις επαναφέρει αν εκλέγει η κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ΟΑΚ, ο παλιός ο ΑΔΙΚ δηλαδή, ήταν ένα κόσμημα και είναι ένα κόσμημα για την Κρήτη. Ο ΑΔΙΚ, ο ΑΝΑΚ. Ναι. Έχω από πώς το λένε γράμματα, όσα θέλετε. Η ουσία. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε τον ΟΑΔΙΚ, άκουσε ό,τι μπορούσε να ακούσει εκείνη την εποχή. Η ουσία είναι ότι ο ΑΔΙΚ ήταν ένα κόσμημα, έδωσε λύσεις πάρα πολύ σημαντικές στα προβλήματα κυρίως ίδρυψης και άρδευσης της Δυτικής Κρήτης και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό ο οποίος θα μπορούσε και θα έπρεπε και έχει την τεχνογνωσία να κάνει και την παρακολούθηση του ΒΟΑΚ, η οποία έπρεπε να υπάρχει, και βεβαίως την μελέτη για πάρα πολλά από τα έργα τα οποία χρειάζεται ο τόπος σήμερα. Θα ερχόμουν στα τοπικά για τα Χανιά, διότι τώρα πλέον έχουν δει τα πράγματα. Θα χάσετε το ενδιαφέρον παρατηρήσεις για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε. Λοιπόν, κάνει, το πρόγραμμα. Θα σας ακούσω εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα απέδειξαν τελικώς ότι κυριάρχησε το κομματικό συμφέρον και έμεινε παντελώς πίσω η ουσία αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και αυτό το παράδειγμα που σας έδειξα σήμερα για τους 60 μηχανικούς είναι ακριβώς η λογική με την οποία ακολουθήσατε, κύριε Σταθάκη, όλο αυτόν τον καιρό. Και γι' αυτό και βγαίνατε. 6 εκατομμύρια πέρσι, εδώ ήμουνα, 22 Ιουλίου, κάει και δυστυχώς το Πολεμικό Μουσείο, βγήκατε εσείς, εξαγγελία, 6 εκατομμύρια θα δοθούν για να γίνει. Τι θα γίνει? Ένα χρόνο μετά το ψάχνουμε. Έχετε ρίξει πολλά θέματα. Ναι, μα τι να κάνω, πολλά. Γιατί θα γίνει δημαρχείο. Θα γίνει δημαρχείο, δεν θα γίνει δημαρχείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στο θέμα το οποίο θίξατε, ναι, υπάρχουν δυνατότητες. Τώρα, ποια είναι η τρίτη δομική διαφορά μας? Εμείς, κύριε Σταθάκη, δεν θέλουμε υπερπλεονάσματα. Εσείς φορολογήσατε και στραγγίξατε τη μεσαία τάξη για να αποκτήσετε υπερπλεονάσματα. Ήδη τα πλεονάσματα είναι ένας βραχνάς, στον οποίο συμφωνήσαμε πριν, ότι τα πλεονάσματα που υπογράψατε είναι βραχνάς για την οικονομία.
Εσείς όμως φορολογήσατε τόσο πολύ για να βγάλετε τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα είναι λάθος, κύριε Σταθάκη μου. Είναι λάθος, διότι γονατίσατε τη μεσαία τάξη και το μόνο που κάνατε είναι να αποδείξετε ότι αγαπάτε πολύ τους φτωχούς και κατόπιν τούτου τους κάνατε περισσότερους. Εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη και πέρασε στη φτώχεια. Να απαντήσω ευθέως καταρχάς για τα πεπραγμένα. Το 14, 4 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας. Ευρωπαϊκή στατιστική. Το 2019, 2 από τα 4 αυτά νοικοκυριά έχουν ανέβει πάνω από το όριο της φτώχειας. Δεύτερον, εμείς εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα στο οποίο τα υπερπλεονάσματα προέκυπταν εκ του απλού γεγονότος, δεν τα θέλαμε εμείς τα υπερπλεονάσματα, εκ του ότι απλού γεγονότος, όχι. Ότι από τη μια μεριά έχουμε εμείς και λέμε μπαίνει ένας φόρος στη διανυκτέρευση των, ξενοδοχείων. 23 νέοι φόροι μπήκανε, 23. Μπήκε ένα 23, από το ίντερνετ μέχρι ό,τι κουνιέται. Μπαίνει ένας φόρος, η δική μας αποτίμηση λέει ότι αυτός ο φόρος θα φέρει απόδοση 90%, 9 στα 10 ξενοδοχεία θα εφαρμόσουν. Η πλευρά του Δουνουτού και των Ευρωπαίων έλεγε ότι θα αποδώσει 70%, γιατί έχετε μεγάλη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Αυτές οι αποτιμήσεις λοιπόν των φορολογικών εσόδων και η διαμάχη που είχαμε με τους θεσμούς δικαιωνόμασταν εμείς στο τέλος της χρονιάς, δεν δικαιωνόταν η άλλη πλευρά και εμφανιζόταν αυτό το υπερπλεόνασμα το 0,6 έως 0,7. Μα κύριε Σταθάκη, οι θεσμοί λένε ότι δεν σας ζήτησαν αυτή τη φορολογία, ότι τη βάλατε ηθελημένα. Μα πώς έλα. Υπάρχουν δηλώσεις. Βεβαίως. Λέγανε ευθέως ότι περικόψτε τις δαπάνες σας και σταματήστε να κάνετε αυτή την πολιτική η οποία οδήγησε παραδείγματος χάρη τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Δεν ισχύει αυτό, διότι ξέρετε την αιμονή τους με το αφορολόγητο, ξέρετε την αιμονή τους με πολλές άλλα φορολογικά μέτρα. Η διαφορά ποια είναι, ότι φέτος, βγαίνοντας από το μνημόνιο, η αποτίμηση δική μας την κάναμε στη διάρκεια του χρόνου, από την αρχή, για να μην βγει υπερπλεόνασμα στο τέλος της χρονιάς και είναι τα μέτρα που πήραμε τώρα. Βοηθούσε και εδώ η προεκλογική επανέρχομαι, περίοδος. Επανέρχομαι στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία για τις κοινωνικές δαπάνες και το δημόσιο είναι πλέον σαφής. Σήμερα εμείς λέμε ένα προς ένα το δημόσιο, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία λέει 5 υπάλληλοι θα συνταξιοδοτούνται. Ένας θα μπαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, αν πάρετε ασφάλεια, δημόσια διοίκηση, υγεία και παιδεία, με το 5 προς 1 σημαίνει ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό μέρος από αυτά θα αποδυναμώνεται. Άρα είναι αντιφατικό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να λέει από τη μια πλευρά ότι θα αυξήσω το προσωπικό αγκάλυψης ανάγκης υγείας και από την άλλη να έχει δεσμευτεί προεκλογικά με το 5 προς 1. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένα μέρος των δραστηριοτήτων αυτών θα περνούν στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και με τις φοροαπαλλαγές. Οι φοροαπαλλαγές που εξήγηλε η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολλές. Εμείς αποτιμούμε 5,1 δις το πρώτο πακέτο και 10 δις και τα δύο πακέτα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης... 2,5 έγραφε προχθές η Αυγή. Συμφωνήστε μεταξύ σας. Από 2,5 στο 5,1... Έχει μια μεγάλη διαφορά. Θα συμφωνήσουμε. Βρέστε τα, κύριε Σταθάκη, βρέστε τα λιγάκι. Η ουσία, το 2019, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι αν τυχόν εκλεγεί, την επαύριο των εκλογών θα πάνε οι φοροαπαλλαγές. Προχθές έκανε ένα βήμα πίσω και λέει ο χώρος του 19 έχει καταληφθεί λόγω των μέτρων που ψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, οι φοροαπαλλαγές που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2020. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο, σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Άρα, οι φοροαπαλλαγές που κατά τη γνώμη μου είναι εξωφρενικές, που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία και δεν τις εφαρμόσει ποτέ, δημιουργούν τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, δεν ισοσκελίζονται, θα κινδυνεύξει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, εκτός εάν κάνει δύο πράγματα. Είτε δεν τις εφαρμόσει, σύνηθες, αν κρίνουμε Ζάπιο, Σαμαράς και τα λοιπά, δεν θα με εκπλήξει, παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι, είτε θα κάνει βαριές περικοπές κοινωνικές δαπάνες για να τις εξισορροπήσει. Ωραία. Ένα πράγμα δεν έχει καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ότι η ανάπτυξη δίνει άλλου είδους οικονομικές δυνατότητες. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών λειτουργήσε στην αγορά καθοριστικά. 12 δισεκατομμύρια μπήκανε στο ελληνικό χρηματιστήριο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγορά περιμένει μία σταθερή, φιλοεπενδυτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το δείχνει η αγορά ρίχνοντας 12 δισεκατομμύρια μέσα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας δεν θα είναι το ίδιο με αυτό το οποίο διαχειρίζεται ο κ. Σταθάκης σήμερα. Και λέει αυτά που λέει για τις κοινωνικές δαπάνες κτλ. Για το 1:1 και 1:2 κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής σε 3 από τις συνεντεύξεις του. Είπε ότι στην πρώτη φάση θα πρέπει να καλυφθούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Οι ανάγκες της ειδικής εκπαίδευσης, τις οποίες ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και θα τη στηρίξει για την ειδική αγωγή. Δηλαδή για το θέμα της παιδείας. Οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, τις οποίες επίσης είπε, 2.000, και επίσης οι ανάγκες για την ασφάλεια, η οποία δεν είναι στο ραντάρ του ΣΥΡΙΖΑ καθόλου, η αστυνομία, η ασφάλεια κτλ. Αυτά είναι κακά πράγματα. Γιατί το λέτε? Στα οποία το 1.500, ασφάλεια διατηρούμε το 1.500 άτομα. Εσείς πώς θα το ναι, ναι, εμείς είπαμε ότι 1.500 αστυνομικοί, οι οποίοι θα πάνε όλοι στις μονάδες αυτές, Δέλτα Δίας κτλ. Δηλαδή θα είναι μάχημοι αστυνομικοί. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση. Τώρα θα κληρονομήσουμε νάρκες? Ναι, θα κληρονομήσουμε νάρκες. Και τη μεγάλη νάρκη, κύριε Σταθάκη μου, θα την οφείλουμε σε εσάς. Τη μεγαλύτερη νάρκη. Βεβαίως θα σας πω τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός σήμερα. Έτσι. Έχει, και επίτηδες έφερα τα χαρτιά για να μην κάνω λάθος, 17.000 εργαζόμενους. Έχει 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Και έχει χρέη 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη ΔΕΗ, όταν την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν από τον κύριο Σταθάκη και μετά με τις άοκνες προσπάθειες του κυρίου Σταθάκη και του κυρίου Παναγιωτάκη, η κεφαλοποίηση της ΔΕΗ πήρε μία επιχείρηση με 2,5 δισεκατομμύρια κεφαλοποίηση, δηλαδή έκανε η ΔΕΗ, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, αν πουλιότανε, η τιμή της ΔΕΗ ήταν 2,5 δισεκατομμύρια και σήμερα η κεφαλοποίησή της είναι 300 εκατομμύρια. Ελληνικά προσθέστε χρήματα αδμία, είναι αυτά. Όμως. 300 εκατομμύρια. Προσθέστε και τον αδμία. Τώρα, οι ζημιές 903 εκατομμύρια, όταν την πήρε 50 εκατομμύρια κέρδος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι μια τεράστια νάρκη, την οποία την έκανε επίτηδες, διότι πέραν όλου αυτού φρόντισε να δώσει 500 εκατομμύρια να προπληρώσει τα χρέη του δημοσίου προς τη ΔΕΗ, έτσι ώστε μετά από λίγο η ΔΕΗ να μην έχει απολύτως κανένα έσοδο από το δημόσιο, γιατί θα τα έχει προπληρωθεί, για να δώσει έναν αέρα μέχρι τις εκλογές, για να μην λύσει το θέμα της ΔΕΗ, διότι καίει. Αλλά κατά τα άλλα τα 45 εκατομμύρια, κύριε Σταθάκη μου, τα οποία χρειαζόντουσαν για να αγοράσετε μία ανύπαρκτη εταιρεία στα Σκόπια, 5. Η οποία ήταν... 5 ήταν τα εκατομμύρια, 5. 4,5, έχετε δίκιο, εγώ έκανα λάθος. 4,5 εκατομμύρια, αυτά τα βρήκατε. Και τα βρήκατε και αγοράσατε μία εταιρεία η οποία απλώς, τυχαία, ήταν η εταιρεία του αντιπροέδρου του κυρίου Ζάεφ. Έτσι δεν γίνεται η οικονομία, κύριε Σταθάκη. Έτσι βεβαίως βάλατε μία νάρκη στον κύριο Κοντομητσοτάκη, μεγάλη, αλλά αυτό θα σας συνοδεύει ως τρόπο διαχείρισης ελληνικής οικονομίας. Πώς θα τη διαχειριστεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης την άρκη αυτή, όπως μας λέτε, κύριε Μπαγκογιάννη? Αν υπάρχει, με βεβαίως, καλά, όπως μας την περιγράψατε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν άγγιξε κανένα από τα καυτά θέματα. Όταν πήρε τη λύση της μικρής ΔΕΗ, επειδή είχαν πει τερατώδη πράγματα ότι δεν θα προεκπολυθούν ποτέ, τα θυμάστε όλα αυτά που είχαν πάει απάνω στην Πτολεμαΐδα, βγάζανε τρομερούς λόγους ότι ποτέ δεν θα αποκρατικοποιηθεί, ότι εμείς δεν θα δώσουμε τίποτα, καμιά μονάδα, θα μείνουν όλα στο κράτος κτλ. Τα φάγανε όλα αυτά, αλλά μέχρι να τα φάνε είχαν μπλοκάρει
την ιστορία της μικρής ΔΕΗς, την είχαν ακυρώσει και άρα ένα πρόγραμμα που είχε μπει στις ράγες για να δώσει λύση στο πρόγραμμα της ΔΕΗ είχε ακυρωθεί. Και έρχονται τώρα εκ των υστέρων, βλέπουν την όλη κατάσταση, σου λένε εκλογές έχουμε, μέχρι τις εκλογές βρήκαμε μία λύση για να λειτουργεί η ΔΕΗ και μετά από τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας οικονομικός συντάκτης, δεν υπάρχει κανένα δημοσίευμα το οποίο να μιλάει ότι η ΔΕΗ είναι στην κυριολεξία, στον αέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωραία, το ίδιο ακριβώς. Θέμα που ξέρω καλύτερα. Ναι, να το πείτε εσείς, είναι το πεδίο σας, θέλω να ρωτήσω. Το ίδιο ακριβώς έγινε στη ΛΑΡΚΟ. Το ίδιο ακριβώς έγινε στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά επειδή έχω τον κύριο Σταθάκη θα μείνω στη ΔΕΗ, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση. Άρα ναι, αυτά είναι ενάρκες, τις οποίες κληροδοτεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου εν γνώση της και κατά δήλωση του κυρίου Παναγιωτάκη στη Βουλή εν γνώση σας, στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, να σας πω τρία νούμερα. Η ΔΕΗ αύξησε την τιμή του ρεύματος ανάμεσα στο 10 και το 14 60%, κάθε χρόνο 15% αύξηση. Αποτέλεσμα αυτής της τρελής πολιτικής αυξήσεων των τιμών μέσα στην κρίση όταν κατέρεε η οικονομία είναι να δημιουργηθούν χρέη προς τη ΔΕΗ 2,5 δις από καταναλωτές, επιχειρήσεις που έκλειναν και επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Βοήθησε και το σύνθημα «Δεν πληρώνω». Αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάστε που δεν θα πλήρωνε κανένας λογαριασμό της ΔΕΗ και τα λοιπά που μέσα στην κρίση, αφήστε μου ολοκληρώσω. Το ένα λοιπόν είναι μια αλλοπρόσαλη πολιτική αυξήσεων των τιμών μέσα στην κρίση. Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, αύξηση το δανεισμό. 5 δις παραλάβαμε χρέος δανεισμό της ΔΕΗ. Σήμερα είναι 3,7. Μειώσαμε δηλαδή στα 4 χρόνια το δανεισμό. Τι έκαναμε εμείς, μηδέν αύξηση την τιμή του ρεύματος 4,5 χρόνια, διότι δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος σε καταναλωτές και επιχειρήσεις τη στιγμή που η οικονομία σταθεροποιείται και προσπαθούμε να ανακάμψει, η τιμή του ρεύματος είναι καθοριστική. Μηδέν λοιπόν αύξηση την τιμή του ρεύματος. Δεύτερον, αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, περιορισμό δαπανών όπου μπορούσε και μια συνεχή πίεση της ΔΕΗ να προσαρμοστεί σε ένα πιο οικονομικό περιβάλλον. Ο ΑΔΜΙΕ που χώρισε από τη ΔΕΗ είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να το προσθέσετε στην αποτίμηση της ΔΕΗ και ανατρέψαμε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του συνόλου της ΔΕΗ που είχε η Νέα Δημοκρατία. Ήταν μικρή ΔΕΗ, 17% της ΔΕΗ και σύνολη της ιδιωτικοποίησης. 4 χρόνια μετά η ΔΕΗ δέχεται πιέσεις, συμφωνώ, αλλά αναχρηματοδότησε πλήρως τα 3,7 δις δάνειά της, έχει βελτιώσει σημαντικά την ανάκτηση από την πλευρά των χρεών που έχουν οι πολίτες προς αυτήν, βελτιώνεται και θα τη βελτιώσει και άλλο. Τρίτον, έκανε μια σύμβαση με το δημόσιο, φανταστείτε ότι μέχρι τώρα το δημόσιο πλήρωνε το κάθε ένα χωριστά, το κάθε υπουργείο χωριστά, η κάθε υπηρεσία χωριστά. Κάναμε ένα συμβόλαιο όλο το δημόσιο με 35% έκπτωση στο τιμολόγιο. Άρα αμοιβαία επωφελές και για τη ΔΕΗ και για το δημόσιο. Συνεπώς η ΔΕΗ είναι σε ένα σημείο που προσπαθεί να κάνει την εξυγίανσή της, αλλάζει αγορά ενέργειας, στο τέλος του χρόνου θα έρθει το μοντέλο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, πλήρως απελευθερωμένη, έχουν γίνει αλλαγές. Θα καταργηθούν τα νόμε και άλλες επιβαρύσεις της ΔΕΗ και προσβλέπουμε ότι χωρίς να αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος όλα αυτά τα χρόνια και με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΕΗ να προσαρμοστεί, τη φέραμε σε ένα σημείο που θα μπει σε μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας με πολλά ωφέλη και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Να δώσω μια απάντηση, θα βάλω μια ανατελεία. Απλώς θα διαψεύσω τον κύριο Σταθάκη, διότι ο κύριος Παναγιωτάκης ήταν μέσα στην Επιτροπή της Βουλής. Και είπε ρητά ότι πρέπει να ανέβουν τα τιμολόγια και σας το είπε εσάς. Ναι. Και έκανε τη δήλωση διότι ακριβώς αυτό το οποίο παρουσιάζει ο κύριος Σταθάκης και φαντάζομαι την ευθύνη γιατί δεν την αναλαμβάνεται πλήρως, έτσι δεν είναι, προσωπικός. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Διότι αυτή τη στιγμή τα χρέη, όπως σας είπα πριν, είναι 903 εκατομμύρια. Αυτό δεν σας απάντησα, δεν για να μην αυτό. Το κάνω, να μην το να κάνω λάθος. Και εξακολουθεί να υπάρχει η πολύ απλή αλήθεια την οποία είπα, του πόσο είναι η σημερινή κεφαλοποίηση της ΔΕΗ.
ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο και κάνοντας τον απολογισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εγώ κύριε Σταθάκη θα σας πω το εξής. Όλα τα υπόλοιπα, να δεχθώ ότι κάνατε μια προσπάθεια μετά από το πρώτο καταστροφικό εξάμηνο, στο οποίο πιστεύατε ότι θα σκίσετε, θα κάνετε, θα ράνετε και καταλήξαμε τρεις μέρες να είμαστε εκτός Ευρώπης για να σας σώσει η Νέα Δημοκρατία όταν χάσατε το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Όλο αυτό το πακέτο δεν θα σας συγχωρέσει ο κόσμος για τρία πράγματα. Για την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια, για τον πλήρη αφελληνισμό των ελληνικών τραπεζών και για την κατάσταση στην οποία παραδίδεται το μεγαλύτερο οργανισμό της χώρας. Μάλιστα, βάλτε μια για εταιρεία, μένα αυτά είναι τρία πράγματα που θα τα θυμάται πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Είναι ανάγκη να πάμε σε διαφημίσεις, θα απαντήσετε ωραία στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Συζητάμε με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και υποψήφια βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποψήφιο βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Σταθάκη. Λέγαμε, είχατε ανοίξει το κεφάλαιο για την ΔΕΗ, κυρία Μπακογιάννη. Οφείλει μια απάντηση ο κύριος Σταθάκης. Κοιτάξτε, είναι όπως και σε όλα τα θέματα αυτά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στρατηγική μας. Η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλει ουσιαστικά, όπως είχε κάνει και το 2014, μία πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα, ΔΕΗ, ΑΔΜΙΕ, ενεργειακές εταιρείες, φυσικό αέριο κτλ. Εμείς επαναπροσεγγίσαμε το θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Κρατάμε δημόσια τα δίκτυα, ΑΔΜΙΕ δηλαδή, ακυρώσαμε την ιδιωτικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και παρέμεινε το 51% στο δημόσιο, με στρατηγικό επενδυτή. Ακυρώσαμε το 17% της ΔΕΗ. Και έχουμε μια φιλοσοφία που έκανε την εφαρμόσαμε συνεπώς, ότι τα δίκτυα παραμένουν δημόσια και τα εμπορικά τμήματα και τα εμπορικά κομμάτια όντως ιδιωτικοποιούνται ή αποκτούν, γίνονται μέρος της αγοράς του εμπορίου. Αυτή η φιλοσοφία εμείς την εφαρμόσαμε μεθοδικά και συστηματικά, είχε θετικά αποτελέσματα, διαμορφώνεται πλέον μια αγορά ενέργειας ισορροπημένη και διατηρεί το δημόσιο τον έλεγχο που πρέπει να έχει στα δίχτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στη χώρα. Κατά τα άλλα βγαίνουν άγονοι οι διαγωνισμοί τους οποίους έχουν κάνει. Έναν. Δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κανένα από τα τίμηματα τα οποία θέλανε. Η τελική κατάσταση είναι η κατάσταση που σας περιέγραψα στη ΔΕΗ. Και όλος ο κόσμος, ο οποίος είναι ο τελικός καταναλωτής, είναι πάρα πολύ ευτυχής που έκαναν αυτή την πετυχημένη πολιτική για να φτάσουμε σε ένα σημείο η μεγαλύτερη, όπως σας είπα πριν, εταιρεία της χώρας να είναι σήμερα στα όρια της απόλυτης πτώχευσης. Αυτή είναι η αλήθεια και τώρα δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ, σας διαβεβαιώ, να είναι διαφορετικά, κύριε Σταθάκη. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ ο επόμενος Υπουργός Ενέργειας να μην έχει να αντιμετωπίσει αυτή την νάρκη η οποία έχει απασφαλίσει ήδη. Δεν είναι καν ότι θα απασφαλίσει, έχει ήδη απασφαλίσει. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα ενεργειακά, αλλά διαφορετικά, και να ρωτήσω για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Μόλις χθες εγκρίθηκε από το ηλεκτρικό συνέδριο μία ακόμα σύμβαση που αφορά στην εκμετάλλευση των θαλάσσιων οικοπαίδων, μία από τις δύο, νότια της Κρήτης, κύριε Σταθάκη. Να ρωτήσω πώς το βλέπετε αυτό στο μέλλον. Ακούσαμε για παράδειγμα τον επικεφαλής του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, να λέει ότι δεν θα πρέπει να ανοίξει καμία τρύπα στα θαλάσσια οικόπεδα της χώρας μας, δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων, αν τελικώς και όπως φαίνεται υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι λέτε εσείς, ποια θα πρέπει να είναι η γραμμή της χώρας μας και της επόμενης κυβέρνησης? Η γραμμή της χώρας μας είναι δεδομένη, γιατί έχουμε καταθέσει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν κάνει και άλλες 28 χώρες. Άρα, ξέρουμε μέχρι το 2030 ποια είναι η στρατηγική μας. Η στρατηγική μας είναι ανάπτυξη στον ΑΠΕ. Η Ελλάδα σήμερα είναι η ένατη χώρα στον κόσμο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε στο 29% σήμερα. Το 1/3 σχεδόν της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ μαζί με τα υδροελεκτρικά.
και ο στόχος του 2030 λέει 57% της ενέργειάς μας θα παράγεται από ΑΠΕ. Άρα θα φύγει ο λιγνίτης σταδιακά μέχρι το 2030 και θα αναπτύσσονται οι ΑΠΕ και θα παίρνουν τη θέση του. Με μια διαφορά. Μέχρι το 2030 οι ΑΠΕ χρειάζονται φυσικό αέριο. Χρειάζονται φυσικό αέριο για να σταθεροποιεί το σύστημα ενέργειας. Και μέχρι το 2050 προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φυσικό αέριο θα είναι μαζί μας. Άρα είναι ο βασικός, το φυσικό αέριο είναι το αναγκαίο μέσο με το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε τις ΑΠΕ σε τόσο υψηλό βαθμό στο 60% του ενεργειακού μας μείγματος. Με δεδομένο αυτό είναι η δυνατότητα που έχει η χώρα να παράξει φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες κτλ. Είναι δεδομένο ότι είναι υποφελής για τη χώρα, διότι είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή που θα την έχουμε μαζί μας, με τα βεβαιότητας μέχρι το 2050. Είναι φυσικά προτιμότερο, αντί να εισάγουμε φυσικό αέριο, που εισάγουμε φυσικό αέριο ήδη και είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μας μείγματος, σχεδόν επίσης το 1/3 είναι φυσικό αέριο, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να το παράγουμε, να μην το παράγουμε στην Ελλάδα. Άρα είναι ισορροπημένη η προσέγγιση, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο και τα δύο θα γίνουν πάντα με στρατηγική στο επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ όπως έχουμε σχεδιάσει. Συμφωνείτε σε αυτό το πλαίσιο? Δεν έχω τίποτα να πω. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η τοποθέτηση του κ. Βαρουφάκη. Αλλά έχω συγκεκριμένη άποψη για τον κύριο Βαρουφάκη, εγκαίρως. Δεν χρειάστηκε να την ανακαλύψω 6 μήνες μετά την καταστροφή, όπως προσφάτως ανακαλύφθη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και κοιτάξτε, αυτή η επιπόλαιη τοποθέτηση, που δεν είναι η μία από τις επιπόλαιες τοποθετήσεις, γιατί εγώ συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα, το φυσικό αέριο είναι καθαρή ενέργεια. Έτσι, άρα έχουμε κάθε λόγο. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι θα δουλέψουμε το φυσικό αέριο μέχρι το 2050. Τρίτον, εάν υπάρχει πραγματικά, δεν είμαι 100% βέβαια, ενδεχομένως ο κ. Σταθάκης ξέρει περισσότερο από μένα, αλλά αν υπάρχει πραγματικά κοίτασμα, όπως λένε, φυσικού αερίου σε αυτή τη λεκάνη τη δική μας νοτίως της Κρήτης, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αντλήσουμε και για την οικονομία της χώρας, έτσι εννοείται, αλλά και για το ισοζύγιο το ενεργειακό το οποίο χρειαζόμαστε, διότι πολύ ορθώς είπε ότι ο λιγνίτης είναι κάτι από το οποίο πρέπει να απεξαρτηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσει η χώρα να σταματήσει να πληρώνει και αυτά τα οποία πληρώνει για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Άρα δεν έχω τίποτα να προσθέσω, συμφωνώ. Να έρθουμε λίγο στα τοπικά. Υποψήφιοι βουλευτές Χανίων είστε και οι δύο. Θίξατε νωρίτερα ένα ζήτημα, κύριε Μπακογιάννη, έχει να κάνει με το κτίριο του Πολεμικού Μουσείου Χανίων, το οποίο καταστράφηκε πέρυσι το καλοκαίρι από πυρκαγιά. Την επομένη και όλες τις πυρκαγιές, κύριε Σταθάκη, είχατε δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης. Θα ήθελα να ρωτήσω και να μας πείτε, προϋπόθεση για να δοθούν τα χρήματα αυτά και να αποκατασταθεί το κτίριο είναι να δοθεί στο Δήμο Χανίων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Όχι. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι το κτίριο αυτό πλέον έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επίσης τα λεπτομερείς αρχιτεκτονικά σχέδια της παλιάς κατασκευής, όπως ήταν ιστορικά διαμορφωμένη. Σαν ιταλικό στρατόνας, μας λέτε. Ναι, το όπως ήταν ακριβώς, η λεπτομερείς αποτύπωση είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως ξέρετε, ήταν ένα από τα κτίρια τα οποία ήταν μέσα σε εκείνο το πακέτο που πήγαν ξαφνικά στο υπερταμείο και μετά γύρισαν πίσω, γύρισε πίσω και γύρισε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα το πρώτο βήμα έχει γίνει. Ξέρουμε ποιος είναι ο φορέας του, ποιος έχει και τα σχέδια και έχει και τη δυνατότητα να προχωρήσει στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που είναι απαραίτητο κομμάτι της πλήρους αποκατάστασης του κτηρίου. Ένα δεύτερο θέμα είναι φυσικά η συζήτηση στην τοπική κοινωνία για τη χρήση αυτού του κτηρίου και αν θα χρησιμοποιηθεί για τον Α, το Β ή το Γ σκοπό. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα δύο είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα χρηματοδότησης του ήταν δεδομένη, διότι βρήκαμε πόρο σε συνδυασμό από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πέρσι. Ανοίγοντας το δρόμο στην δυνατότητα ενός τέτοιου έργου,
μόλις κλείσει αυτές τις δύο φάσεις, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί χωρίς πρόβλημα. Κύριε Μπακογιάννη, εφόσον αποκατασταθεί το κτίριο, εσείς θα συμφωνούσατε με την προοπτική στέγασης εκεί του Δημαρχείου Χανίων? Να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτό το απίστευτο η ιστορία του ενός έτους, ο οποίος έχει περάσει. Μιλάμε εξαγγελία Σταθάκη αμέσως μετά την καταστροφή, κωδικούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αμέσως μετά την καταστροφή. Από τότε πέρασε ένας χρόνος, έχει περάσει ο προϋπολογισμός εκείνος, στον οποίο υπήρχαν οι δεσμεύσεις αυτές. Ο απίστευτος τραγέλαφος του Υπουργείου Πολιτισμού με το υπερταμείο, όπου μάθαμε ότι τα πάντα, μέχρι και η Ακρόπολης, αναζητεί το εκείνη την εποχή ο ιδιοκτήτης. Τελικώς το Υπουργείο Πολιτισμού κατάλαβε ότι είχε χάσει όλα τα αυτά και τα γύρισε πίσω. Χάσαμε λοιπόν πάλι χρόνο. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μα ακριβώς στο ίδιο σημείο με την ημέρα που κάηκε. Απλώς έκανε ένα γύρο το ακίνητο, χάρη στις έτσι, επιτυχημένες προσπάθειες της ΣΥΡΙΖΑΙΚΗΣ διοίκησης. Άρα είμαστε εκεί. Ποια είναι η άποψή μου τελικώς? Εγώ πιστεύω ναι ότι θα έπρεπε να γίνει δημαρχείο. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Τελική απόφαση θα είναι απόφαση της κοινωνίας των Χανίων. Είναι μια εξαιρετική θέση και θα μπορούσε άνετα να γίνει δημαρχείο. Αυτό που δεν μπορώ να συμβιβαστώ είναι ότι όλα αυτά πιάνουν τόσο πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Δηλαδή, δημοτική αγορά, το ίδιο πράγμα. Η δημοτική αγορά δεν είναι 6 εκατομμύρια, το κόστος είναι 15, αν θέλουμε σοβαρά να φτιάξουμε τη δημοτική αγορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο ίδιο σημείο των εξαγγελιών. Κάνοντας έναν απολογισμό των 4 ετών και 4 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί παίζει ένα ρόλο όταν έχεις 4 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων 2 διακεκριμένοι υπουργοί. Ένας υπουργός και ένας αναπληρωτής, για να μην το ισοπεδώνω όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συν 2 βουλευτές. Ποιο είναι το αποτύπωμα το οποίο αυτή η τετραετία αφήνει στα Χανιά? Εμένα η άποψή μου είναι ότι το αποτύπωμα είναι ελιπέστατο. Το αποτύπωμα είναι χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς ακριβώς να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Μελέτες, παραδείγματος χάρη, έτοιμες, όριμες μελέτες, όπως ο δρόμος ΒΟΑΚ αεροδρόμιο. Ένας δρόμος ο οποίος είναι έτοιμος στη μελέτη του. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να πει, ρε παιδί μου, πώς πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι, να φέρουμε ένα δρόμο, να φέρουμε, και πόσο μάλλον όταν υπογράφω ο ίδιος, έτσι, τη δυνατότητα. Όταν τα Χανιά είναι πραγματικά, σε σχέση με την παραμελημένη Κρήτη, ο πιο παραμελημένος δομός. Όταν το επαρχιακό μας δίκτυο είναι για κλάματα. Όταν έχουμε πάθει όλα αυτά τα οποία έχουμε πάθει και φάνηκε η γύμνια του υπαρκτού δικτύου. Άρα, εγώ πρέπει να σας πω ότι που αν είχα δει κάτι το οποίο να είναι θετικό, θα το έλεγα με άνεση. Δεν μπορώ να βρω το αποτύπωμα των 4 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Και είναι κρίμα, γιατί τα Χανιά έχουν ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, περιβαλλοντικό. Δηλαδή, έχουμε φαράγγια τα οποία μόνο τον τουρισμό να πηγαίναμε σε αυτά τα φαράγγια θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει δουλειά. Μικρά κόστη, όχι πολύ μεγάλα, η δρόμη είναι πολύ μεγάλο, το θέμα του ΒΟΑΚ είναι πολύ μεγάλο και ο δρόμος αυτός νομίζω είναι 60 εκατομμύρια, 61 εκατομμύρια για τον οποίο μιλάω. Αλλά από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα υπήρξε μια απόλυτη, κύριε Σταθάκη, έλλειψη ενδιαφέροντος για τον ομό. Δηλαδή, είμαι έτοιμο να σας απαντήσω. Ναι, είμαι σίγουρη ότι είστε έτοιμος. Ένα μακρύ κατάλογο. Να μου απαντήσετε με ένα μακρύ κατάλογο. Να σας ακούσουμε, κύριε Σταθάκη. Αλλά πάντως, όσο μακρύς και αν είναι ο κατάλογός σας, τόσο πολύ μακρύς ώστε να μην το πάρει είδηση κανένας Χανιώτης, διότι έχω κάνει τόσες βόλτες στα Χανιά αυτόν τον καιρό και προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει σε αυτό το νομό. Τι είναι αυτό το οποίο έχει αλαφρύνει, τι είναι αυτό που έχει στηρίξει την ανάπτυξη. Ποιος είναι αυτός οι πόροι οι οποίοι έχουν πέσει σε υποδομές, οι οποίες να διευκολύνουν αύριο, είτε την τουριστική ανάπτυξη, είτε οτιδήποτε άλλο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, κάτι έτσι, μήπως ανέβει το ηθικό μου. Ανέβει το ηθικό σας. Θα ξεκινήσω από τα πολύ απλά. Πέστε μου. Τα πολύ απλά είναι η κατάσταση των βιολογικών καθαρισμών του νόμου. Να σας υπενθυμίζω ποια ήταν η κατάσταση στη Νότια Κρήτη. Ο βιολογικός της παλαιοχώρας και
ήταν για δεκαετίες ένα πρόβλημα, το οποίο δημιουργούσε τεράστια κατάσταση. Και της Σούγιας επίσης. Και της Σούγιας. Περάσαμε και τα δύο έργα με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και τα έργα κατασκευάζοντας, επιλύοντας ένα μεγάλο πρόβλημα στο Νότο, μαζί και μια σειρά από δρόμους στην περιοχή εκεί, κρίσιμους για το νότιο κομμάτι του νησιού. Δεύτερη μεγάλη... Από τους κάθετους άξονες όχι, κρίσιμους τοπικά θέλετε να πείτε. Στην περιοχή. Κανένα κάθετο άξονα, κάτι το οποίο σε μια περιοχή η οποία θα... Όχι, όχι, ερώτηση κάνω, γιατί είμαι σίγουρη ότι ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεύτερη ενότητα ήταν αυτό που λέμε εκπαιδευτικές υποδομές όλου του νομού. Το ΙΕΚ το αποκόρωνα εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ το 2015 σε δύσκολες συνθήκες, η μεταξέλιξη του ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο και πληθώρα άλλων υποδομών, σχολεία που έχουν προκηρυχθεί σημαντικά στο νομό κτλ. Τρίτη ενότητα, υγεία. Αυτή τη στιγμή άνοιξαν κέντρα υγείας, διαμορφώθηκε ένα πολύ δυναμικό ΕΚΑΒ σε όλη την περιοχή, σε όλες τις επαρχίες του νομού. Το νοσοκομείο βελτιώθηκε πάρα πολύ, άρα επενδύσεις στις υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις το ίδιο. Θα έλεγα εντάχει ενεργειακή υποδομή, τα μεγάλα έργα του νομού που αφορούν τη διασύνδεση με την Πελοπόννησο, που είναι εν εξελίξει έργο, κατασκευάζεται το 2020, θα είναι έτοιμο. Εν κατακλείδη θα έλεγα κάτι πολύ απλό για να απαντήσω στην κυρία Παγιάννη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα αίτημα δημάρχου την τελευταία τετραετία από το νομό Χανίων που να μην έχει ικανοποιηθεί ή έχει να έχει μπει σε τροχιά ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος του δημάρχου. Ούτε ένα έργο που να μην έχει μπει σε τροχιά. Όπως και σας προσκαλώ να μου πείτε ένα έργο το οποίο να αποτελούσε αίτημα δημοτικής αρχής του νομού, το οποίο να μην μπήκε σε μια... Αντιλαμβάνομαι, κύριε Σταθάκη, ζούμε σε έναν υπέροχο νομό, ο οποίος έχει λύσει όλα του τα προβλήματα. Είχε χάρη στις δικές σας προσπάθειες, έχει λύσει τα πάντα. Τίποτα από αυτά. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ. Υπήρχε μια ισχυρή ευαισθησία της κυβέρνησης στα αιτήματα των Δήμων και στις υποδομές σε υγεία, σε έργα που είχαν κολλήσει για πολλά πολλά χρόνια. Είστε πανευτυχείς με την κατάσταση του νοσοκομείου. Φτιάξαμε το φορέα διαχείρισης της Σαμαριάς, εντάξαμε, διευρύναμε τις αρμοδιότητες, βάλαμε την Ελαφώνησο μέσα. Δηλαδή έχουμε κάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, επίσης θεσμικές πολύ σημαντικές. Ο νομός δηλαδή ετοιμάζεται να μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα συσσωρευμένα για πολλά χρόνια. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ ριζικά. Διαφωνώ ριζικά διότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα σχέδιο. Δηλαδή, μπήκε στη λογική ακριβώς ο κ. Σταθάκης αυτό που είπε. Ικανοποίησα ένα αίτημα δημάρχου. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, θα το δεχθώ. Τις προτεραιότητες, όταν δεν έχεις ένα σταθερό σχέδιο για το τι πραγματικά θες να κάνεις. Διότι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για ένα νομό έχει διάφορους κλάδους στους οποίους πρέπει να προχωρήσεις και να μπορείς να έχεις ένα στόχο. Ένα στόχο ο οποίος να εκπληρώνεται από χρήματα της περιφέρειας, ένα στόχο ο οποίος πρέπει να εκπληρώνεται από χρήματα των δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες είναι πετσοκομμένες από μια αριστερή κυβέρνηση, είναι φαινόμενο, δεν υπάρχει πια. Αλλά δεν μπορεί ένας νομός να πάει μπροστά εάν δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης του. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο νομός αυτός χρειάζεται πολύ, πολύ περισσότερη φροντίδα και στήριξη, κύριε Σταθάκη. Και χρειάζεται σχέδιο και χρειάζεται και ανθρώπους οι οποίοι θα κυνηγούν τα θέματα και δεν θα τα αφήνουν να λιμνάσουν ένα χρόνο μετά από την οποιαδήποτε εξαγγελία. Όταν θα σας εμπιστευτούν... Αλλά θέλω να κλείσω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε πέντε λεπτά. Μία ερώτηση θα κάνω. Με προλάβατε, κυρία Μπακογιάννη, με προλάβατε. Κάπως έτσι θέλω να κλείσουμε αυτά τα τελευταία πέντε λεπτά της εκπομπής. Να απευθύνετε ένα ερώτημα στον κύριο Σταθάκη. Και εσείς, κύριε Σταθάκη, κλείνοντας, ένα ερώτημα στην κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Στην πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα Χανιά, για τα οποία είμαστε όλοι περήφανοι για την πολιτιστική τους ταυτότητα και για την ιδιαιτερότητα της ευγένειας, η οποία αυτό το λαό, καλώς ή κακώς, εγώ από μικρή θυμάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Πώς νιώθετε εσείς οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μια πολιτική διαδρομή ενός ανδρός, ο οποίος έφτασε σε έναν άνθρωπο
ο οποίος λεγόταν Κυπουρόπουλος, να του πει αυτά τα οποία του είπε και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός σας να πει ότι έτσι είναι η κριτική. Εσείς νιώσατε καλά, κύριε Σταθάκη? Δηλαδή, πέστε μου με το χέρι στην καρδιά, γιατί εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Διότι το να πω ότι κάποιος είναι έτσι, έχει το χαρακτήρα του, μεγιά του, με χαρά του. Ο Πρωθυπουργός της χώρας να μας ταυτίσει εμάς, είτε τους Σφακιανούς, εγώ δεν είμαι Σφακιανή, αλλά τους Σφακιανούς, τους Χανιώτες, τους κριτικούς, με αυτό το πολιτικό ήθος και αυτή την πολιτική ρητορική. Περίμενα ότι θα μου κάνετε άλλη ερώτηση και όχι αυτή. Έχω κι άλλες για την επόμενη διάλογο. Στην επόμενη. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει προπολού. Έχει κλείσει, πιστεύετε? Προπολού. Εγώ δεν πιστεύω προπολού. Ότι έχει κλείσει, έχει κλείσει, κύριε Σταθάκη. Δείχνει το πολιτικό, το πολιτικό στίγμα μιας παράταξης, η οποία θεωρεί ότι όλα αυτά μπορεί να είναι κανονικά. Δείχνει ότι υπήρχαν στοιχεία υπερβολής, το ένα ή το άλλο, αλλά αυτά συζητήθηκαν, έκλεισαν, δεν αποτελούν. Όχι, αφορούν εμάς, τους Χανιώτες δεν μας αφορούν. Για τη Νέα Δημοκρατία έκλεισε το θέμα. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία το θέμα έκλεισε, γιατί αυτό φάνηκε. Για μας τους Χανιώτες όμως δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μας ενοχλεί. Μόνο εμάς ενοχλεί τους Νεοδημοκράτες. Εγώ πιστεύω ενοχλεί και πολλούς Σιριζαίους, κύριε Σταθάκη. Δεν είναι το μείζον θέμα το οποίο... Καλά. Η ερώτηση... Δεν απαντώ, είναι η απάντηση. Ναι. Θα ήταν... Καλά, ήξερα ότι δεν θα απαντήσετε. Το δικό σας ερώτημα στην κυρία Μπακογιάννη για να κλείσουμε κάπως έτσι. Τι βλέπει ως προτεραιότητα στο νομοχανείο νούμερο 1? Το οδικό δίκτυο. Αυτή είναι η νούμερο 1, κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα. Το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι χάλια σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας απόψε εδώ. Ξέρω ότι τροποποιήσατε τα προγράμματά σας σε μια δύσκολη περίοδο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και στους δύο μέχρι τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.